Θα μπορούσε να είναι και είσοδο αυτή. Ναι. Αλλά είναι το γνωστό κουμπάκι. Α, και ο Κώστας. Κώστα, τι έγινε, ρε Κώστα. Γεια σας. Άτε, ρε Κώστα. Είδε φως και μπήκε. Ήμουνα στο ΚΑΣ. Πού ήσουν, α? Στο ΚΑΣ. Εκεί δύσκολα να πας. Μπορεί να πάει άλλος. Άλλος μπορεί να πάει. Σου βγάλαν την. Ναι, την. Γιατί. Να μου θες βάλει εκείνη την πράσινη. Δεν θέλω, όχι. Γιατί, ωραία είναι, βάλτε. Άντε. Χώστε το μικρόφωνο σου. Μπράβο, Κωστάκη. Τι ωραία το βάζεις. Μπράβο, Κώστα. Για να προφυλάσσεις. Δεν χωράει. Δεν χωράει. Τι? Δεν χωράει. Μην το βάζεις τότε, άστο. Άστο. Γιατί αφορά το μικρόφωνο. Άστο. Μια φίλη μου έτσι έλεγε. Τι? Μην το βάζεις, δεν χωράει. Όχι, άστο. Θα το χαλάσεις. Άστο καλύτερα, ναι. Άστο καλύτερα. Ναι. Έχει λοιπόν, γίνει αυτό το περιστατικό. Σημαντική μέρα για την πόλη. Έχουμε την έκθεση της Αγρότικα. Εγκαίνια. Έχουμε συλλαλητήριο στις 6. Το πιο σημαντικό είναι άλλο. Έχω ακούσει κάτι για δηλώσεις του Πάμε, του Έλα. Θα έχει κίνηση στο κέντρο. Το απόγευμα. Έχει ο Σεφερλής πρεμιέρα. Χαλβάει 5-0. Φίλες πρεμιέρες του Σεφερλή γίνεται ο πανικός. Της ταινίας δηλαδή, τώρα. Έβγαλε ταινία. Έκανε ταινία. Έχει πιάσει το νόημα ο Σεφερλής. Αλλά κάθε φορά, γιατί το θέατρο που κάνει παραστάσεις είναι στη γειτονιά μου. Ναι. Δηλαδή έχει από το θέατρο Ουρά μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Δεν έχω πάει ποτέ εδώ μεταξύ. Ούτε εγώ και ούτε πρόκειται. Ούτε εγώ και ούτε πρόκειται. Κώστα, σου πέσε. Μου πέφτει συνέχεια. Σήκωσε το. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. 6 ώρα λοιπόν το ραντεβού των φίλων του ΠΑΟΚ. Τι ώρα είναι τα γένεια της Αγρότικα? Να μην είναι. Δεν ξέρω. Ό,τι ώρα και αν τα γένεια, εντάξει. Η ουσία είναι τι ώρα θα πάει ο Βορύδης, ο υπουργός δηλαδή. Ναι. Κατάλαβες τι θα γίνει τώρα. Θα συγκεντρωθούν οι του ΠΑΟΚ, θα έχει καμιά 84 μυτημιρίες ματ, γύρω-γύρω κτλ. Αυτά δεν πρέπει να λες συγκεντρώνομαι. Πρέπει να κάνεις ένα μπισμπιζέ μεταξύ σου και να σκάς μύτη μια 500 εκεί που δεν το περιμένουν. Δεν γίνεται. Εκεί που είναι ο υπουργός και είναι και κάνει τις χαιρετούρες. Δεν γίνεται. Γεια σας, ήρθαμε. Καλά, και αυτοί δεν ξέρουν. Να ακούγεται τον ντου! Και αυτοί δεν ξέρουν. Εκείνη την ώρα να γίνεται καταδρομική ρε φίλε. Τώρα θα είναι προετοιμασμένη. Θα είναι μια ειρηνική πορεία, όπως είναι όλες τις τελευταίες. Ποτέ δεν σημειώθηκαν επεισόδια σε συγκεντρώσεις φίλων του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, στις μεγάλες συγκεντρώσεις αναφέρομαι. Γενικά, να έχει ξεφύγει κάποια κατάσταση. Γενικά σε αυτές τις συγκεντρώσεις όλων των ομάδων, να το δεις, δεν υπάρχει. Κοίταξε, μεγάλη ένταση. Νομίζω οι οπαδοί προστατεύουν τους εαυτούς τους, δεν αφήνουν στοιχεία από εδώ και από εκεί να μπαίνουν και να χαλάνε τις πορείες όπως γίνεται σε άλλες διαδηλώσεις, όπου ξέρουμε όλοι εδώ και χρόνια ποιοι έχει. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι. Τι, παρακαλώ. Ορίστε. Κρατάτε τα μικρόφωνα, κάτι. Μην το κρατάς, και εσύ είναι. Ναι, τι. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Ακουγότανε στα αυτιά μου ένας βόμβος. Ένα μπουμ, μπουμ. Λοιπόν, νομίζω θα είναι μια ειρηνική συγκέντρωση, διαδήλωση, πορεία. Θα την παρακολουθήσουμε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, έχει οριμαγδό πληροφοριών, τοποθετήσεων, παρεμβάσεων, ανακοινώσεων. Χθες η μέρα ήταν λίγο γεμάτη για το ρεπορτάζ σας. Ρώτα εμένα που είχα και βάρδια το απόγευμα. Ωραία. Πόσα θέματα, πρέπει να βγει καμιά 500 ούτε θέματα. Ούτε νερό ήπια σε 5 ώρες. Πρέπει να βγει καμιά 500 θέματα πραγματικά. Η τελευταία έτσι, από τις τελευταίες μάλλον τοποθετήσεις είναι αυτή της ΠΑΕΠΑΟΚ στο λογαριασμό της στο Facebook. Με πολύ σκληρές εκφράσεις, νομίζω το παιχνίδι χοντρένει και προσωπικά νομίζω ότι έχει δίκιο η ΠΑΕΠΑΟΚ. 30 Ιανουαρίου 2020, ώρα 11:02, πριν από μια ώρα δηλαδή, το σκεπτικό της εισήγησης της Αυγεννάκιας Επιτροπής αγνοείται από τις 27 Απρώτου του 2020. Οι απίθανοι συμμορίτες και μη έχοντες ούτε την ελάχιστη ευθυξία να παρατηθούν Τζουλάκης, Φαραντούρης, Αρκούδης, ακόμα περιμένουν τηλέφωνα από τα γραφεία του καταγγέλλοντος για να παραλάβουν το σκεπτικό. Σήμερα ξεκινάει η δίκη των στημένων, οπότε μάλλον πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή. Ξεφτύλες, αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε συνέχεια αποκαλύψεων χθεσινών που έφεραν και αντιδράσεις, έφεραν και παρετήσεις του στενού συνεργάτη του Λευτέρη Αυγεννάκη. Εντάξει, συμφωνώ του δημοσιογράφου Βαγγέλη Μπραουδάκη. Εγώ συμφωνώ με τον Σταύρο που το χαρακτηρίζει ηρωική έξοδος και εμένα έχει μπει το μυαλό μου. Δεν βλέπω να είναι πολλά τα ψωμιά του Αυγεννάκη. Οπότε ας φύγουμε μια ώρα νωρίτερα για να προλάβουμε έτσι την αποχώρηση. Υπάρχει τοποθέτηση. Θα τη βρούμε την άκρη. Κώστα, μάλλον εσύ το πρόβλημα. Ως συνήθως. Ας το κινητό, πέταξε το. Ως συνήθως. Μας πολεμάνε.
Έχει καταρχήν να κάνω μια παράθεση, έχει φρικάρει όλοι οι φίλοι που ακούν τον Χρύσανθο 24 ώρες 24ωρο. Τουλάχιστον 8 μηνύματα είχα το πρωί που σηκώθηκα. Κάντε κάτι, αλλιεργιά, να ξέρετε. Έχει κολλήσει. Και κολλήσει την ώρα του όλα μπαουτάρι. Ξεκόλλησε τώρα. Ξεκόλλησε τώρα. Τι τρολάρισμα ήταν αυτό. Ωραία. Εδώ μεταξύ όμως δεν έλεγα. Ήταν από τα σημεία που έλεγα τον Άρη. Έτυχε. Έτυχε μάλλον. Όντως. Έπεσε το απόσπασμα. Χθες η εκπομπή είπαμε ένα τέταρτο, ένα 20 λεπτό περίπου για τα θέματα αυτά του ΠΑΟ κτλ. Μετά είπαμε Ντουάρτε, Βέλεθ, τέτοια πράγματα. Και έχουμε και εξελίξεις. Θα μεταφέρουμε σε λίγο στην εκπομπή. Υπάρχει βγει προς τα έξω το non-paper της Νέας Δημοκρατίας. Non-paper, Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε ρε φίλε, και δεν ήρθε σε μένα. Όντως. Δεν γίνεται αυτό. Άρα. Άρα δεν είναι το κανονικό. Ναι, πες το, μήπως δεν είναι. Άρα δεν είναι non-paper. Είναι το non-paper. Εντάξει, δεν διαψεύεται από κάπου. Και είναι οι οδηγίες σε όλους τους βουλευτές, στελέχη κτλ. 5-6 στοιχεία να τα λέτε στα κανάλια που θα βγαίνετε, στις τοποθετήσεις σας λοιπόν. Να. Είναι βαθιά πολιτική η πρωτοβουλία μας στα ζητήματα του ποδοσφαίρου. Βαθιά πολιτική. Καταρχήν, να έχουμε όλοι μας υπόψη ότι το θέμα του ποδοσφαίρου είναι πολύ δύσκολο. Απευθύνεται κυρίως στο θυμικό ανθρώπων που αγαπούν τις ομάδες τους και ταυτίζονται με αυτές. Επομένως, είναι δύσκολο να απευθυνθείς με τον ορθό λόγο στα ζητήματα αυτά. Η δική μας παρέμβαση είναι μια πολιτική επιλογή, γιατί βλέπουμε ένα θέμα το οποίο έχει τις ρίζες του στις χρόνιες παθογένειες του ποδοσφαίρου να διαταράξει, να εξελίσσεται σε ένα θέμα που μπορεί να διαταράξει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια περίοδο που η Ελλάδα πρέπει να είναι ενωμένη, σε μια περίοδο που έχει κρίση με εθνικά θέματα. Επομένως, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία βαθιά πολιτική. Αυτή η φράση βαθιά πολιτική, ποιο σε σκέφτηκε. Και αυτή η κοινωνική συνοχή. Άλλο επιχείρημα, η παρέμβαση έχει να κάνει στο θεσμικό πλαίσιο, όπως αφηνίζει τις ποινές σε θέματα σαν αυτά που γνωμοδότησε η ΕΕΑ, δεν έχει να κάνει με παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, δηλαδή στους θεσμούς με τους οποίους διοικείται, ούτε με τον τρόπο που αποφαίνεται η αθλητική δικαιοσύνη. Γιατί θυμίζω, λέει ο γράφων του non-paper, αυτή είναι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής, η οποία θα κριθεί από την αθλητική δικαιοσύνη και τα αρμόδια όργανα όσο προχωράει η υπόθεση. Το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές επιθετικές απέναντι στην κυβέρνηση και την πλευρά της μίας ομάδας και την πλευρά της άλλης ομάδας δείχνει ότι μάλλον κάτι καλό κάνουμε. Κώστα, κάτι έτσι, καλό κάνουμε. Έτσι, έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, κάνουμε μια παρέμβαση πολιτική που ενώνει την ώρα που η κατάσταση πάει να εκτραχυνθεί. Η κυβέρνηση δεν θα πάει να λειτουργήσει. Η κυβέρνηση δεν πάει να λειτουργήσει πυροσβεστικά, να περιμένει να εκτραχυνθεί η κατάσταση και να δούμε να διωγγώνεται και να αποκτά επικίνδυνα χαρακτηριστικά για την κοινωνική συνοχή και την ενότητα της χώρας μας. Ο Υπουργός, που στο χαρτοφυλάκιό του υπάρχει ένα ζήτημα, φυσικό είναι να δέχεται τα βέλη. Ο Πρωθυπουργός δεν λειτουργεί όμως με καθεστώσεις εκβιασμών και το απέδειξε διαγράφοντας ευρωβουλευτή του κόμματος. Το Σαμαρά δεν το διέγραψε όμως. Το διέγραψε, αλλά μετά άλλαξε τον νόμο. Άρα πρέπει να το ξαναπάρει πίσω τώρα. Το Σαμαρά δεν διέγραψε. Σαμαράς έλειπε. Διάβασε τοποθέτηση. Όχι. Δεν θα δώσω λογαριασμό γιατί δεν πήγα κτλ. Δεν είπε ότι έλειπα στο εξωτερικό. Σαμαράρα, ολέ. Έτσι έκρινα, λέει, δεν θα δώσω λογαριασμό και αν θέλετε. Και η απάντηση να μην κατέστησε ποια δεν είναι. Μας κάλυψε ο κ. Σαμαράς. Λοιπόν. Πυγμή το δίχως άλλο. Ο οποίος επέλεξε να ταυτιστεί, ο Ζαγοράκης, με ένα οπαδικό, ας το πούμε, συμφέρον και όχι με το ευρύτερο εθνικό όπως το θέλει πάντοτε ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ, όχι, τελειώνει το non-paper. Όλα αυτά που σας διαβάζω είναι οδηγίες της κεντρικής σκηνής της Νέας Δημοκρατίας προς βουλευτές, πολιτευτές. Για να ξέρουν τι θα λέει στα ραδιόφωνα. Γιατί έτσι λειτουργούν παιδιά και όλοι στα πάνελ, αυτοί. Και στα πάνελ. Το ξέρετε χρόνια. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι ο Κώστας, ο Στέργιος, ο Χρύσανθος. Όποιος και να είναι, τα ίδια λέει. Είναι διαφορετικό πράγμα να ανοίξει μια κοινοβουλευτική ομάδα, να έχει εκλεγεί με τις ψήφους των Ελλήνων για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μπλα 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 μπλα. Ναι. Πάντως, εγώ θέλω το ρουφ που έδωσε το non-paper. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται και άλλες πρωτοβουλίες και τέτοιες πρωτοβουλίες θα αναλυφθούν. Έχουμε κάνει κάποια αρχή, βέβαια, με τον νόμο που περάσαμε, ενσωματώντας μια σχετική διεθνή συνθήκη, προσπαθώντας να βάλουμε τάξη στο ζήτημα της βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και τα αργωμένα κλαμπς, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή, άρα να περιμένετε και άλλες πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ωραίες οι οδηγίες της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία τα λέτε, παιδιά. Ωραία γίνεται, Στέργιο. Ίσα. Όχι, το λέω ρε φίλε γιατί εντάξει. Το κόσμο, ίδιο γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο γίνεται από το ΠΑΟΚ, από τον Άρη, τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια κατεύθυνση πάντα που δίνεται. Άλλο την ακολουθεί, άλλο όχι. Υπάρχουν και αυτοί που δεν την ακολουθούν. Και είναι πιο πολύ εξήγηση. Στην πολιτική σκηνή, Χρύσανθε, όλοι την ακολουθούν. Νομίζω οι περισσότεροι είναι. Είναι εξήγηση για να καταλάβουν οι βουλευτές τι γίνεται. Γιατί ξέρουν όλοι. Θεωρείς ότι από τους 156 που ψήφισαν, πόσοι νιώθουν. 6. Όχι 6. Εγώ σου λέω οι 5-6 της Θεσσαλονίκης. Οι 5-6 όχι όλοι, πριν ακούω το πάλι. Και οι 5-6 του Πειραιά. Πούντι, δεν τους βλέπουμε. Πώς δεν τους βλέπουμε, ψηφίσαν όλοι, ναι. Αυτό λέω. Τώρα. Ό,τι είπε, εδώ, το συζητούσαμε και την άλλη φορά, ρε παιδιά. Εδώ αυτοί ψηφίσαν τώρα, είναι οκ.
Εδώ αυτή την άλλη ψηφίσανε. Να το να ψηφίσει, ναι, δεν σημαίνει ότι ξέρει, Χρυσάνθη. Αυτό λέμε. Μπορεί. Όχι, λέω το άλλο πράγμα. Ότι εδώ αυτοί ψηφίσανε ναι να κόψουν τις συντάξεις, τους μισθούς, τα μνημόνια, κλείσαν οι τράπεζες. Και δεν θα ψηφίσανε ναι, δεν θα κάνανε πειθαρχική, πώς το λένε, κομματική πειθαρχία σε ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Εννοείται. Για το ποδόσφαιρο. Εγώ το λέω γιατί υπάρχει πολλούς κόσμος που θεωρεί ότι όταν βγαίνει κάποιος βουλευτής ή οποιοδήποτε άλλος σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ή σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ναι, λέει αυτά που σκέφτεται, που πιστεύει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, αυτό λέει είναι 10 πράγματα που τα έχει γράψει κάποιος από βραδείς. Η λεγόμενη γραμμή του κόμματος. Τα παίρνουν το πρωί στο κινητό που ξυπνάνε, τα μαθαίνουν απ' έξω ή μερικοί τα διαβάζουν για το κινητό και όλα και την ώρα. Δηλαδή, άμα δείτε, το βλέμμα είναι προς τα κάτω λίγο. Γιατί διαβάζουν τη γραμμή πάντα, ναι. Να ξέρουμε τι θα εγώ πούμε. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν. Είναι μερικοί που είναι διαβασμένοι, εντάξει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Ο Καλαφάτης που είναι και στο επίκεντρο. Δεν χρειάζεται ο Καλαφάτης να του πει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ξέρει μάλιστα και ξέρει και μέχρι πού θα πάει ο κάθε Καλαφάτης. Αυτός ξέρει. Η Έλενα Ράπτη, παράδειγμα, δεν είμαι βέβαιος ότι ξέρει. Λέω μια γυναίκα η οποία δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ξέρει και η Έλενα, γιατί είναι πολλά χρόνια στο χώρο και στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα όμως αυτό δεν το ξέρει. Πάντως, μια και είπε Σταύρο Καλαφάτη, είχαμε χθες τις επισκέψεις σε όλα τα γραφεία. Δεν επισκέψεις ακριβώς. Παρεμβάσεις. Ούτε παρεμβάσεις είναι. Επιθέσεις. Επιθέσεις είναι. Όταν πας έξω το γραφείο του και τον γράφεις και τον κάνεις και τον δεν είναι ούτε. Ωραίες είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Είναι επιθέσεις, παιδιά. Που βέβαια θα πω το εξής. Εννοείται και νομίζω είναι αυτονόητο και συμφωνούμε όλοι ότι δεν συμφωνεί κανένας με οποιαδήποτε μορφή βίας. Είτε λεκτική, είτε να γράψεις με σπρέι στο γραφείο του. Να λερώσεις το χώρο του άλλου. Είτε να μπουκάρεις στο γραφείο του, είτε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε άπαντες. Συμφωνούμε, πάντως δεν είναι ομοί βία. Άλλο όπως τη χαρακτήρισε ένας βουλευτής εκ των οποίων το γραφείο του βεβηλώθηκε. Ομοί βία δεν είναι, Χρυσάνθε. Ομοί βία είναι άλλο πράγμα. Αν μπουν μέσα στο σπίτι σου και γράψουν συνθήματα, εσύ πες ότι είναι μια επίσκεψη. Δεν μπήκανε μέσα στο γραφείο του. Γράψαν απ' έξω. Στο χολ. Έξω από την πόρτα. Μπορείς να το πεις με πολλές λέξεις. Πάνω στην πόρτα του κάνανε ένα φέρετρο με τέτοιο. Ομοί βία δεν είναι. Αυτή είναι η άποψή μου, Χρυσάνθε. Είναι ψυχολογική βία. Ομοί βία δεν είναι. Στεριό. Ξέρω πολύ καλά όλη τι σημαίνει ομοί βία. Αν το κάνανε οπαδοί του Ολυμπιακού ή οπαδοί του Άρη. Ομοί βία, Χρυσάνθε, είναι αυτό που κάνανε στο Τζίλο. Εκείνο δεν είναι ομοί βία, εκείνο είναι δολοφονική απόπειρα. Είναι χειρότερο. Περιλαμβάνει και ομοί βία όμως. Ναι, είναι χειρότερο. Βία. Είναι χειρότερο αυτό που έγινε στον Τζίλο. Πολύ πιο χειρότερο. Δεν υπήρξε κάποια χειροδικία εχθές των οπαδών του ΠΑΟΚ που πήγαν στα γραφεία. Αυτό λέμε, να τους δέρουμε κιόλας. Θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι βουλευτές σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, χθες του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο του ΚΙΝΑΛΗ ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να αντιληφθούν το εξής. Πέρα ότι εγώ το καταδικάζω στο έπακρο το συγκεκριμένο και θεωρώ ότι είναι ομοί βία. Πρέπει να αντιληφθούν όμως όλοι αυτοί οι βουλευτές. Και εδώ είναι το σημείο αναφοράς γιατί για το ποδόσφαιρο και όχι για τα μνημόνια. Πρέπει να αντιληφθούν ότι όλοι αυτοί είναι εκπρόσωποι δικοί μας. Δεν νομίζω, Χρυσάνθε. Όχι. Τι δεν νομίζω. Όχι. Δεν είναι εκπρόσωποι δικοί μας. Δεν ρώτησε κάποιος από εμάς όλοι αυτοί όταν κάνανε το μνημόνιο στους αυτούς που τους βγάλανε παιδιά. Είδες που με διακόπτει συνέχεια. Συγγνώμη. Ναι. Όχι, εσύ με διακόπτει όταν διαβάζω κάτι. Είναι μια ανακοίνωση. Ναι, παιδί μου. Τώρα αυτό όμως νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ αυτό που θα πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί στη Βουλή είναι εκπρόσωποι δικοί μας να αφουγκράζονται το τι θέλουμε ως λαός και να μεταφέρουν στη Βουλή και να ψηφίζουν για εμάς. Τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι εκπρόσωποι της κυβέρνησης στον τόπο μας. Στον τόπο, στον Πειραιά, στην Αθήνα, στην Άρτα και οπουδήποτε. Και το μεγαλύτερο κακό σε εισαγωγικά πάνω σε αυτό το κομμάτι έγινε με τα μνημόνια. Είναι πολύ πιο μικρό το θέμα του κάθε πάω κάρι Ολυμπιακού ή οτιδήποτε άλλο. Απλά το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού. Πάντα το ποδόσφαιρο ήταν το όπιο του λαού. Και μπορείς με ένα σφύριγμα να μαζέψεις 500.000 άτομα. Αυτό λοιπόν που κάνει τώρα ο Παοξής, που σε καμία των περιπτώσεων δεν συμφωνώ προς την άσκηση, όπως θες πες της, είναι μια μορφή βίας ψυχολογικής, ομοίης, πες το όπως θέλει ο καθένας. Ομοίης δεν είναι. Ομοίης δεν είναι. Ένα φέρετρο έξω από το γραφείο του δεν είναι ομοίη βία. Όχι, δεν είναι ομοίη βία. Εντάξει.
ψυχολογική βία. Έχουμε διαφορετική άποψη, Στέργιο. Εγώ θεωρώ ότι αν εσύ πας στο σπίτι σου και δεις ένα φέρετρο απ' έξω και συνθήματα εναντίον σου, θα σοκαριστείς, θα πάθεις σοκ. Ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Ναι, μπορεί να πεις ότι είναι αυτοπολιωκό σαν ψυχολογική βία. Εντάξει, θα παίξουμε τώρα με το επίθετο της βίας. Ναι, θα παίξουμε. Ο μη βιαξισμένο, να μιλάμε και ελληνικά. Να το χτυπήσεις. Ο μη βιαξισμένο, να σκοτώσω το ρόγκο και να το στο κεφάλι. Αυτό είναι ο μη βία. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι. Αν σε βρίσκω, είναι ελεκτική βία. Αν γράψει το γραφείο σου, είναι ψυχολογική βία. Εντάξει. Ο μη βία τώρα. Να πω το εξή. Η ουσία του πράγματος. Υπήρχε κάποια χειροδικία, υπήρχε κάποιο εκβιασμό, κάποιον να πιάσουμε το λαιμό. Καλά, εκεί πρέπει να φτάσουμε. Αυτή είναι η ομή βία όμως. Να ξέρουμε και τι λέμε. Η λέξη ομή μπορεί ο καθένας να την. Όχι, υπάρχουν και τα λεξικά, Χρυσάνθε. Να δω λοιπόν τι σημαίνει ομή βία. Δες τι σημαίνει ομή βία. Θα μπω στο λεξικό. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είπα, έγινε. Όχι. Εν τω μεταξύ, σε αυτόν που έγινε, επειδή μιλάμε για να ανοίξουμε λεξικό κτλ. Ναι, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται, μιλάμε για έναν εξαιρετικό επιστήμονα γιατρό. Ο κ. Βαρτζόπουλος, έτσι. Αν το γνωρίζετε. Δεν είναι δηλαδή. Ένας αγράμματος που πήγε στη Βουλή ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό επιστήμονα γιατρό, τον οποίο δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά ξέρω. Δεν τον ξέρει. Ξέρω. Εγώ δεν τον ήξερα ακόμα. Εγώ τον ξέρω ως γιατρό. Β' Θεσσαλονίκης, ναι. Και γραμματέας της Νομαρχιακής ήταν εξαιρετικός. Εγώ τον ξέρω ως γιατρό. Όχι ως πρόσωπο από κοντά. Από εκεί και έπειτα. Γελάζε. Από εκεί και έπειτα, το δείξει σε μένα μετά. Το καλό είναι για σένα. Ωραία, ωραία. Φορά. Διάβασε το αφορά. Βία, πες το Χρύσανθο, λέει ο Άλεξ. Ναι. Είναι να τον βάλω σε ένα τραπέζι με γουρουνόπουλα, να τον έχω δεμένο για να μην μπορεί να φάει. Είναι και αυτό μία. Αλλά αυτή είναι ψητή βία. Πες το να τον Άλεξ. Λοιπόν, πέρα από το. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φτάσαμε στο σημείο αυτές τις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ που ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται. Φτάσαμε λοιπόν να συζητάμε για αυτές τις αντιδράσεις, αλλά η ουσία του θέματος είναι για το γιατί φτάσαμε εδώ. Και για μένα είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψα λίγο πριν. Οι βουλευτές πλέον τους λένε τι να ψηφίσουν. Και το αναρωτιόμουν προχθές και έλεγα, οι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσανε όχι σε κάτι που θεωρητικά πάντα έτσι, γιατί εσείς δεν το αποδέχεστε, ευνοεί τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Και οι της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσανε ναι. Και την ίδια στιγμή ακούγαν πινελίκια από αυτούς που θεωρητικά ευνοούσαν. Δεν κάθισε κανένας να σκεφτεί, ούτε υπήρξε η ελεύθερη βούληση να ψηφίσει ο κάθε βουλευτής το τι θέλει και να βγει ένα αποτέλεσμα για την τροπολογία αυτή, κανονικό. Οι 156 της Νέας Δημοκρατίας εκτός του Σαμαρά, 157 ο ένας είπε θα ψήφιζα ναι, αλλά δεν μπορούσε, τι είπε τέτοιο, τέλος πάντων ο Σαμαράς μόνο δεν ψήφισε. Πειθάρχησαν 100%. Είτε ήταν Ολυμπιακός, είτε ήταν ΠΑΟΚ. Είτε ήταν Άρης, είτε ήταν Ηρακλής. Όλοι πειθαρχήσανε. Την ίδια στιγμή, αν τους βάλεις να τοποθετηθούν, θα πούν τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι εκλέγουμε κάποιους ανθρώπους να μας εκπροσωπούν και αυτοί δεν εκπροσωπούν εμάς στη Βουλή. Εκπροσωπούν την κυβέρνηση ή το κόμμα τους στους τόπους μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ελλάδα. Δεν θα ονομαστεί τόσο πολύ στο συγκεκριμένο. Έχει πολλά επικαιρότητα. Όχι. Καλώς ως προς την αποδοκιμασία που πρέπει να κάνουμε, Στέργιο. Δεν γίνεται οποιοδήποτε νιώθει ότι. Ακόμα και αδικείται. Σε ένα ευνοούμενο κράτος. Ευνομούμενο. Μπράβο, Κώστα. Με μη. Το μη είναι λίγο δύσκολο σε αυτές τις λέξεις. Έτσι. Λοιπόν. Να θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό να τρώει ντου. Από την άλλη, και ο κόσμος, όταν νιώθει ότι αδικείται, έχει τρόπους αντίδρασης. Και είναι φυσιολογικό, και το τελευταίο πράγμα που τελικά φοβούνται εντός εισαγωγών οι πολιτικοί στην Ελλάδα είναι η αντίδραση του κόσμου. Και επειδή δεν υπάρχει αντίδραση του κόσμου, Χρύσανθε και Κώστα, και εδώ τελευταία χρόνια μας έχουν πάρει αμπάριζα. Και δεν τους καίει την καρφή. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά γιαγιά σου είναι στα 157 ευρώ πλέον. Είναι λίγο λεπτή η ισορροπία και της εκμετάλλευσης μετά της οργής του κόσμου. Το καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι που το καπηλεύονται. Δεν μιλάω τώρα για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έτσι. Να υπάρχουν άνθρωποι που να καπηλεύονται ακριβώς αυτές τις αντιδράσεις του κόσμου για οποιοδήποτε θέμα. Για ένα θέμα που απασχολεί την αριστερά ή ένα θέμα που απασχολεί τη δεξιά ή το μακεδονικό ή ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Με αποκορύφωμα το δημοψήφισμα. Υπήρξε δημοψήφισμα που άλλο ψήφισε ο κόσμος. Δηλαδή, ακόμα και το δημοψήφισμα το αλλάξανε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι να
πρώτα απ' όλα να υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά πώς να υπάρχει δικαιοσύνη? Υπάρχει κάλεσμα να. Του ΑΣ ΠΑΟΚ. Τα λέω επιγραμματικά, θα σχολιάσουμε μετά σε. Να πάμε λίγο. Θες να τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ναι, για να μας πεις όλες αυτές τις αντιδράσεις και τις κινήσεις που θα γίνουν σήμερα. Και η κατάθεση του Σοφοκλή Πυλάβιου. Ο οποίος δεν είπε τίποτα μέσα σε τρεις ώρες. Τι περίμενε. Και τον είπε πολλές φορές ο δικαστής, δεν θυμάσαι τίποτα. Δηλαδή, γιατί το ένα δεν θυμάμαι, το άλλο δεν περάσει χρόνια. Το άλλο δεν θυμάμαι. Πρώτο σε που είσαι, Χρήστα. Δεν σου είπαμε τι καφέ έχει πιει 31 Δεκάτου του 12. Ο Πυλάβιος είναι αυτός εννοείς ο οποίος έπεσε το. Ας μην μιλήσω. Γιατί να μιλήσω. Πολλά πράγματα υπό ζωή. Λοιπόν, Πυλάβιος θα τα πούμε μετά πάντως. Έχουμε να πούμε λοιπόν να μας πει καταρχήν ο Στέργιος για τις κινήσεις που θα κάνει είτε ο επίσημος ΠΑΟΚ είτε οι οργανωμένοι για την διαμαρτυρία το συλλαλητήριο αυτό το απόγευμα. Να μας δώσει ένα περίγραμμα λίγο του τι έγινε χθες. Γιατί υπήρξε καταιγισμός πληροφοριών. Να δούμε το κατά πόσο έχουν βάσει αυτά τα δημοσιεύματα σε σχέση με το αν η τροπολογία τελικά μπορεί να περάσει ή όχι από την ΕΠΟ. Ένα θέμα υφίσταται με το γνωστό το αυτοδιοίκητο. Και σοβαρό θέμα υφίσταται. Όχι το αυτοδιοίκητο, το ότι δεν μπορεί να αλλάξει κανονισμός με ίσως περίοδο. Εγώ έχω να σου πω από τον Άρη έχει αλλάξει. Από τον Παναθηναϊκό έχει αλλάξει και στο παρελθόν. Αρκεί να. Το θέμα είναι τι λένε η UEFA και η FIFA. Αν εκεί η UEFA και η FIFA πει όχι, δεν μπορεί να αλλάξει. Αν πούνε ναι, μπορεί να αλλάξει. Θα μου πεις πρώτη ή τελευταία φορά θα είναι. Θα το δούμε. Όλο αυτό να μας περιγράψει λίγο ο Στέργιος, όλο αυτό με τις μηνύσεις, τι γίνεται και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όλο αυτό το πλαίσιο που αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια, Στέργιο, πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μάτς, ο Άρης παίζει μάτς και νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά. Έχει ο Άρης δύο σημαντικές ειδήσεις, μία για τον Βέλεθ που πάει για ανανέωση, μία για τον Ντουάρτε που τον κάλεσε απολογία. Να τα αναλύσουμε λίγο και αυτά. Δύο μηνύματα του Βιτσόσκυλου. Ο Χρήστανθος θέλει τον Ρουφ που έδωσε τον Ομπέπε για να τον τιμωρήσει που εξέδισε το Άγιο Ακόμα. Αστέργιο υπομονή, Κώστα, ξέρεις εσύ. Και το άλλο. Όχι, ρε, εσύ Βιτσόσκυλου, αυτό κατάλαβες. Για πλάκα το είπε. Το για πλάκα. Από όσα λέω σήμερα, αυτό κατάλαβες. Για πλάκα το είπε, εντάξει. Το δεύτερο του Βιτσόσκυλου είναι ο μη βία, είναι τα σούτια που έφαγε ο Χατζηδάκης από τους Ταρίφες τότε. Τα συνθήματα σε τείχους είναι ψυχολογική βία. Αν θες να τα κατατάξεις κάπου. Εντάξει. Και η μία μορφή και η άλλη μορφή, η Βιτσόσκυλό μου, είναι καταδικαστές. Και μην ξεχνάς ότι πολλές φορές η ψυχολογική βία μπορεί να αποδειχτεί πολύ χειρότερη από 5-6 σούτια. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Δες το παιδί αυτό που ήταν εκεί που ήταν στα Γιάννα και σπούδαζε κτλ. Ψυχολογική βία του ασκούσανε κάθε φορά. Και πήγε στο δάσος και. Μπορεί να αποδειχτεί πολύ χειρότερη. Πολλές φορές, όχι βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, για τους βουλευτές που τους βάψανε τις πόρτες, εννοείται. Απλά λέμε στην ουσία του πράγματος. Εντάξει, βγάλτε το βγάλε, στο. Βγάλτε το ομοίωμα, άμα δεν σας αρέσει, και θα ψάξω να δω τι σημαίνει. Βγάλτε το ομοίωμα βία. Έστω αυτή η μορφή βίας νομίζω είναι καταδικαστέα από όλους μας. Βασικά δεν είναι καταδικαστέα από όλους μας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει καλά τους κάνουν. Έτσι. Αλλά αυτό υπάρχει πάντα στην κοινωνία μας και δεν γίνεται να αλλάξει. Εγώ λέω ότι όσοι σκεφτόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει τη δική μας την πόρτα. Αυτή η μορφή, και τότε σίγουρα θα έχουμε διαφορετική άποψη από το καλά να πάθουν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα να το βάλω. Μαζί μας την πρώτη ώρα Dialog. Για όσους μιλάνε, διαβάζουν άπτες στα γερμανικά. Θέλουν δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια. Μπαίνετε στο dialog.gr, βλέπετε όλες τις πληροφορίες. Δεν αφορούν θέσεις που προσφέρει Dialog πωλήσει μέσω τηλεφώνου. Καμία σχέση, πάρα πολλά προνόμια, ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Ξαναλέω, dialog.gr για όσους μιλάνε και διαβάζουν άπτες στα γερμανικά. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση και θέλουν δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια. Έχει πολύ πλάκα το γεγονός, να πω καταρχήν την ιστορία, ότι σήμερα κλήθηκε σε απολογία ο Ντουάρτε, γιατί με βάση και τα εργομετρικά του και όλα τα υπόλοιπα δείχνει ότι δεν κάνει ζωή αθλητή κτλ. Και κλήθηκε σε απολογία από τον Άρη, κάτι που υπάρχει και επίσημη ενημέρωση την Παϊάρης. Ο τύπος είναι καταπληκτικός. Τη μέρα που κλήθηκε σε απολογία, είναι περίπου 6 μήνες στον Άρη, ανέβασε το πρώτο του βίντεο που γυμνάζεται και τον δίνει να κρεμιέται από ένα μονόζυγο και να έχει και ένα βαράκι και να πηγαίνει μπρος πίσω σαν ρόδα τέτοιο. Ναι, γιατί τον βγάλατε υπέρβαρο τον άνθρωπο. Τι θα κάνει. Λευτεριά σου, Ντουάρτ. Λοιπόν, Κώστα, δεν τον βγάλαμε υπέρβαρο. Πεκταράς. Το ποσοστό λίπους του είναι λίγο μικρότερο από το δικό μου. Από το δικό μου σίγουρα θα είναι πολύ μικρότερο. Λοιπόν. Τη στιγμή πάντως που μιλάμε δεν έχει φτάσει ακόμα κάποιο σκεπτικό.
Αυτό πάλι τι και είναι. Είναι πορεία άξιο, δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Είσαι ο super wow σφίχτη και διαβάζουν 500 σελίδες, 400 μέσα σε 3 μέρες και βγάζουν και απόφαση κτλ. Κτλ. Ωραία. Το να γράψει. Πόσες σελίδες για το σκεπτικό να πω εγώ, 20, 30, 40. Δεν σου φτάνουν 3 μέρες. Να σου πω το εξής. Τι κάνεις δηλαδή. Θα σου πω το εξής. Αν το Φαραντούρης να γράφει ποίηματα. Γιατί είναι και ποιητής. Ποιος? Ο Φαραντούρης. Έχει εκδώσει και ποιητικές συλλογές. Σοβαρά. Ναι, ο διδάκτος. Έχει σχέση με τη Φαραντούρη. Δεν ξέρω. Τι κάνεις λοιπόν 3 μέρες. Θα σου πω εμπειρικά, επειδή είμαι πιο έμπειρος σε θέματα επιτροπής σε επαγγελματικό αθλητισμό, όπως ξέρεις. Άνοιξε τα μάτια τα δικά μας και τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί απορεί και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει συνηθίσει τέτοια πράγματα τα τελευταία χρόνια με Ιβάν Σαββίδη, είναι η αλήθεια. Συνήθως τα σκεπτικά, φίλε, αυτών των αποφάσεων, πέρα από αυτά που έχουν το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, κάνουν τουλάχιστον 10 με 15 μέρες. Α. Και αυτό θα σου πω γιατί. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν είναι η ενασχόλησή τους η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι, είναι πώς να το πω, σαν να το καταλάβει ο κόσμος, είναι part-time και μάλιστα χωρίς λεφτά. Σε τρεις μέρες προφανώς όμως άφησαν τις άλλες δουλειές τους και βγάλαν την απόφαση, την εισήγηση. Ναι, γιατί υπήρχε το κατεπήγον ότι πρέπει μέχρι 27 του μήνα. Άρα δεν υπάρχει κατεπήγον για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δει το σκεπτικό για να χαράξει τη στρατηγική τη. Θα περιμένω εγώ τον Αρκούδη 15 μέρες τώρα. Όχι, καθίστε να το γράφει ο Αρκούδης. Και τον Φαραντούρη και τον. Δεν το γράφει ο Αρκούδης. Γραμματέας. Ούτε γραμματέας. Ποιος το γράφει, ο Ολυμπιακός. Ο πρόεδρος. Όπως λέει ο ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος. Ο ΠΑΟΚ λέει ο Πάτσο Ολυμπιακός, το γράφει ξεκάθαρα. Χωρίς. Εντάξει τώρα να σου πω κάτι, άρα και το συστόν τον έγραψε ο ΠΑΟΚ. Είναι τώρα πράγματα σοβαρά αυτά. Εγώ σου λέω τι λέει ο ΠΑΟΚ. Το λέει πλέον ξεκάθαρα. Γιατί έχουν περάσει τρεις μέρες και ακόμα σκεπτικό αγνοείται. Μα να σου πω κάτι, δηλαδή εντάξει, όταν όμως βγήκα εγώ και έλεγα για το γιο του Παπαπάοκ, με χλεβάζατε. Με χλεβάζατε, δηλαδή δεν είναι λογική. Δεν έχει καμία σχέση ο Παπαπάοκ και ο Συστόν με την υπόθεση που. Σε παιδί μου, φυσικά προσπαθώ να. Πλάκα κάνω. Είναι δυνατόν όμως να λέμε το γράφει ο Ολυμπιακός τώρα, εντάξει. Άμα θέλει να το. Θα το πει. Τι να γράψει. Παρ' όλα αυτά το γράφει ο πρόεδρος. Και με την, να σου πω κάτι, με την έκταση που παίρνει το όλο θέμα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ένα απλό να κάτσει και να γράψει απλά. Πρέπει να το. Να το χιλιοδεί. Είναι μορφωμένο, είναι. Κάθε λέξη πρέπει να είναι. Αυτό κάνει, φίλε. Σταγονόμετρο. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια διαρροή από χθες ότι θα κάνει μηνύσεις στους τρεις. Θα τους κάνει. Γιατί όχι στους τέσσερις. Τέσσερις ψήφισαν και η Μαρούκα το ψήφισε. Προφανώς ο ΠΑΟΚ κρίνει. Ξεκάθαρο ότι οι τρεις. Των τριών ο ρόλος δεν είναι καθαρός. Αλλά η Μαρούπα που είναι καθαρή και αυτή ψήφισε όμως το ίδιο πράγμα. Το δέχομαι αυτό του ΠΑΟΚ. Έχει κάποια στοιχεία οτιδήποτε θα κληθεί να τα αποδείξει. Στον Τζουλάκη, στον Αρκούδη και στον Φαραντούρη. Ναι, στη Μαρούπα που επίσης ψήφισε και λέει ότι είναι συντριπτικά τα στοιχεία ότι υπάρχει πολυδιοκτησία. Γιατί δεν κάνει. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι, κρίνει εσύ, Χρήστιαν, ο ΠΑΟΚ ότι αυτοί οι τρεις δεν κάνουν τη δουλειά όπως έπρεπε να κάνουν. Ναι, όχι, τους κατηγορεί για συμμορία, ρε φίλε. Για τους ναι, τους κατηγορεί. Ναι, οι άλλοι λοιπόν που είναι εκτός συμμορίας. Να κάνουν μηνύσεις οι συγκεκριμένοι τρεις. Αν θίγονται, να κάνουν μηνύσεις, να απαντήσουν. Μορφωμένοι άνθρωποι. Καταρχήν, είναι. Για να κάνουν το κάνω μήνυση, πρέπει να γίνει πρώτα. Όταν γίνει η μήνυση από τον ΠΑΟΚ, τότε θα έχουν και το δικαίωμα και αυτοί στις ψευδούς καταμήνυσης. Άσε να γίνει πρώτα, γιατί είναι άλλο να το λέμε και άλλο να γίνεται. Και ο Μπραουδάκης είπε χθες θα κάνει μήνυση, μετά ο ΠΑΟΚ είπε θα του κάνω εγώ μήνυση για παράβαση καθήκοντος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και σήμερα ο Μπραουδάκης παραιτήθηκε. Βέβαια, ο Μπραουδάκης λέει ότι δεν ήταν στη συνάντηση αυτή. Εικάζω ότι το αν είναι ή δεν είναι ο Μπραουδάκης έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη μία έχουμε μπλοκή Ολυμπιακού, από την άλλη, αν είναι και ο Μπραουδάκης, έχουμε και του Υπουργού. Δεν θα πέσω από το σύννεφο εγώ. Αν ήταν ή ότι. Πάντως, είναι πολύ χοντρό να είναι. Πάντως υπάρχει παραδοχή του Ολυμπιακού. Ότι πήγανε. Ότι επισκεφθήκαμε, λέει, ναι. Εσείς λέτε ότι υπάρχει η επίσκεψη, ρε παιδιά. Εγώ διάβασα ότι αυτός. Πώς τον λένε, ο Τζουγκανάκος αυτός. Έχει υπογράψει τη γνωμοδότηση του Ολυμπιακού. Και εσείς λέτε ότι υπάρχει παραδοχή ότι πήγανε. Εδώ έχει υπογράψει τη γνωμοδότηση. Δηλαδή έχει σημασία αν πήγανε ή αν την έστειλε με mail. Αφού στην επιτροπή ναι, κατέθεσε την γνωμοδότηση. Είναι φίλος του Φαραντούρη. Είναι κολλητός του Φαραντούρη. Τώρα θα πάμε με το ποιος είναι και φίλος. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι είχε νωρίτερα συναντηθεί με τον Φαραντούρη. Δεν υπάρχει ίχνος διαπλοκής δηλαδή, Χρυσανθέ. Εντάξει. Όταν συναντιέται ο Φαραντούρης με τον Τζουγκανάτο και αργότερα συναντιέται ο Τζουγκανάκος με τον Ολυμπιακό και λέει ο Ολυμπιακός πήγαμε για γνωμοδότηση 11 το βράδυ. Συμφωνώ ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει 11 ζήτημα. Το βράδυ πήγε η Σουλούκου. Υπάρχει ζήτημα. Συμφωνώ ότι υπάρχει ζήτημα το οποίο το επιβεβαιώνει και ο Ολυμπιακός άλλωστε. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι όταν συμβαίνει αυτό, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν τράσφερ τραπεζών κτλ. Υπάρχει και εκεί θέμα.
Το ζήτημα είναι το εξής. Τελικά, όλα αυτά τα νομοσχέδια και όλα αυτά κτλ. Το θέμα είναι ότι είναι αθώος ο ΠΑΟΚ και αθώος ο Ολυμπιακός και πάει ο ΠΑΟΚ να μπλέξει τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Είναι ένοχοι και οι δύο. Ένοχος ο ΠΑΟΚ και ένοχος ο Ολυμπιακός και κατηγορεί ο ένας τον άλλον ώστε να πούνε ένοχοι και οι δύο, άρα να αθωωθούμε στην Ελλάδα γιατί άμα είμαστε ένοχοι και οι δύο δεν πειράζει, είμαστε αθώοι. Τι συμβαίνει ακριβώς. Είναι αθώος ο Ολυμπιακός και ένοχος ο ΠΑΟΚ. Το ρόλο του Ολυμπιακού. Εντάξει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Σε συνδυασμό σε πολλά πράγματα. Με τον Αυγενάκη και συνάρτηση με το όλο σύστημα. Ναι, αλλά άμα έχει γίνει και το αδίκημα. Με τον Αυγενάκη, η επιτροπή, όπως τη λέει, πάει πάω πλέον. Αν έχει γίνει όμως το αδίκημα. Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά που λες. Αν έχει γίνει όμως το αδίκημα. Γιατί η Μαρούπα που δεν είναι λοιπόν στη συμμορία. Γιατί όλο τυχαίως λέει έπρεπε να διερευνήσουμε αν έχει ο Άρης και η Λάρισα και ο Κούγιας. Είδες τι έβγαλε με νομικούς όρους. Δεν έχει ο Άρης Κούγια. Σε κάθε περίπτωση. Είδες τι την είπε και αμέσως έβγαλε απάντηση μετά η Μαρούπα. Ότι δεν εννοούσα. Δανειστείτε. Ότι δεν εννοούσα. Και, όχι, θα τον μπορούμε να τον προσλάβουμε. Να τον προσλάβουμε, ρε φίλε. Γιατί, γιατί πλήττει και τον Άρη. Δεν μπορεί να λέει. Η έκφρασή της ήταν. Όχι, άκουσα. Ένα ακόμα πιο αδύναμο ρήμα. Ψιθύριζε. Φημολογείται. Ψιθυρίζεται ένα τέτοιο. Είναι δυνατόν να εκδικάζεις μια υπόθεση τόσο σοβαρή όπως το Πάκτη Τζέτ και να λέει η Μαρούπα ψιθυρίζεται. Ακούγεται ότι υπάρχει και αυτό. Σε μία υπόθεση, δηλαδή να πάω εγώ κατηγορούμενος για ένα πράγμα και να πεταχτεί ο Κώστας και να λέει ναι, αλλά ακούγεται και για το Στέργιο αυτό. Άρα να μην βγάλουμε ποινή για το Χρύσανθο. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι, βέβαια. Και αφού λοιπόν υπάρχει απόφαση, εγώ δέχομαι αυτό το σκεπτικό του ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται να κάνεις μήνυση στους τρεις και όχι και στην τέταρτη? Και αυτή η τέταρτη λέει ότι είσαι ένοχος. Το ίδιο πράγμα λέει για τα στοιχεία, έτσι. Άρα αυτή που δεν έχει δόλο, γιατί το λέει αυτό το πράγμα? Εγώ εκεί κολλάω και βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχουν αναγάγει ένα προσωπικό τους θέμα και όλα τους τα ζητήματα, τα προβλήματα που ο ΠΑΟΚ δεν είχε μέχρι τώρα. Αυτό είναι το πρώτο που έχει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Το ένα από αυτά είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στη δίκη των 28, ανάμεσά τους και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά λοιπόν τέτοια ζητήματα και αντιλαμβάνομαι. Περίτρανα αυτό που λες, ότι το κάνει όλο αυτό ο Ολυμπιακός ακριβώς για να φτάσει κάποια στιγμή και να πει παιδιά, να και ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό και εγώ έκανα αυτό, άρα όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά αυτό θέλω να καταλάβετε κάτι, οι οπαδοί και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Το αν έχετε κάνει κάτι επιλείψιμο και οι δύο, ή αν δεν έχετε κάνει κάτι επιλείψιμο. Άκουσε με. Ο ΠΑΟΚ δεν τρενάρει τις διαδικασίες, ούτε τα δικαστήρια. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώσει η ιστορία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και λέει ο ΠΑΟΚ, θέλω να πάω στα δικαστήρια που προβλέπει ο νόμος. Πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού και ΚΑΣ. Και στο έλεγα και χθες, μπορεί να μην χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να επωφεληθεί μέσα εισαγωγικά από αυτή την φωτογραφική που υποτίθεται ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί ο ΠΑΟΚ κάλλιστα να αθωωθεί από όλα τα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν και να κάνουν ένα χαρτί την τροπολογία και να την πετάξουν στα σκουπίδια, για να μην πω κάτι άλλο. Μπορεί να μην χρειαστεί ο ΠΑΟΚ. Που βιάστηκαν ορισμένοι να πούνε ότι σώζει η κυβέρνηση του καλού μας Κυριάκου Μητσοτάκη τον ΠΑΟΚ. Η διαφωνία μου πάνω σε αυτό που λες είναι ότι εγώ και υπάρχει χθες τοποθέτηση του κυρίου Περάκη, του πλέον αρμοδίου για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι αυτός ο οποίος τη δημιούργησε στην ουσία μαζί με άλλους συναδέλφους του στην νόμο. Δεν την είπα ακόμα. Δεν είπα τι λέει ο Περάκης. Ο Περάκης λοιπόν, για όσους ξέρουν, είναι στην ΟΠΑ παρασκευαστική που δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ήταν μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού επί σειρά ετών και έριξε τον Άρη και τον Ηρακλή. Μπράβο. Αυτός λοιπόν βγήκε και έκανε ένα post και λέει: επειδή βλέπω και δικηγόρους να τα λένε αυτά, μάλλον κάποιον φωτογράφησε. Ναι, ναι. Και ανθρώπους, ρεπόρτερ, δημοσιογράφους, ανθρώπους των ομάδων. Που μιλάνε ανάλογα με το τι συμφέρει την ομάδα τους, είτε είναι Ολυμπιακός είτε είναι ΠΑΟΚ. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού όχι απλά λέει είναι δεσμευτικές. Oh. Είναι απολύτως δεσμευτικές. Όχι, το σημειώνω. Και θα σου πω εγώ το εξής. Εάν ο ΠΑΟΚ αποδείξει. Να σου το τελειώσω. Και φυσικά μεταφέρουν μετά την εισήγησή τους, που τη λένε, λέει κάποιοι μάλιστα και έκθεση. Και νομίζουν ότι την υποβιβάζουν, μεταφέρουν στα δικαιοδοτικά όργανα και τα δικαιοδοτικά όργανα δεν εξετάζουν την ουσία της υπόθεσης. Επιβάλλουν την ποινή.
αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το αθώνεται ή δεν αθώνεται. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε τον νόμο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλήξει τις δικές μας τις ομάδες στο συγκεκριμένο κομμάτι, είναι μεγαλύτερης εμπιστοσύνης για το τι λέει ο νόμος από κάποιον δικηγόρο ο οποίος αμείβεται από τον Ολυμπιακό ή αμείβεται από τον ΠΑΟΚ για να υπερασπιστεί κάθε φορά τα θέλω του ΠΑΟΚ και τα θέλω του Ολυμπιακού. Ο Όφη γιατί δεν έπεσε τότε? Ποιος Όφη? Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Εδώ μου στέλνει μήνυμα. Για ποιο πράγμα? Δεν είχε βγει απόφαση ότι πρέπει να πέσει. Ο Όφη δεν έχει να κάνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν έβγαλε ότι είναι στημένο. Μπράβο. Αλλά η ΤΙΣΕΠΟ που έχει αρμοδιότητα στα στημένα. Εδώ μιλάμε γι' αυτό μπερδεύεται ο κόσμος. Μιλάμε για υπόθεση μετοχών. Δεν έχει δικαιοδοσία η ΕΠΟ στην πολιοδιοίκηση. Αυτό εάν ο ΠΑΟΚ αποδείξει ότι ο Φαραντούρης, ο Αρκούδης και οι υπόλοιποι πραγματοποίησαν παράβαση καθήκοντος και συναντήθηκαν με τον Μαρινάκη, τον Αβγενάκη, τον Μπραουδάκη, τη Σουλούκου κτλ. Δεν κάνανε τη δουλειά του σωστά, για να το πούμε απλά. Ναι. Αυτή η εισήγηση της Επιτροπής να μην σκουπίδια. Πάει. Πάει στα σκουπίδια. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένοχος στο κομμάτι της πολιοδιοίκησης. Θα κληθεί από μια άλλη επιτροπή. Να κρίνει η άλλη επιτροπή αν έχει αυτό κάνει ακριβώς, την παράβαση. Αυτό ακριβώς. Συμφωνούμε, δεν έχουμε διαφορετική άποψη. Αν αποδείξει άρα το λοιπόν, πράγμα. Δεν απλά, είναι δεσμευτική η εισήγηση τη συγκεκριμένη επιτροπή. Απλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αστείο να λέει ο ΠΑΟΚ, γιατί άκουσα το Λευτέρη Δούκα να λέει ότι εμείς τους αφήσαμε να το κάνουν όλο αυτό για να πέσουν στην κέλα και τώρα που μας πάνε να μας ρίξουν, αντιδράσαμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι 1,5 μήνα η επιλογή και η πολιτική, και μάλιστα το είπες και εσύ, και οι κινήσεις του ΠΑΟΚ. Χρυσαδέ, εγώ καλά τα λέω απ' έξω. Μπορεί όντως ο ΠΑΟΚ να έκρινε ότι αν τα κάνουμε ροντέο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης και πούμε άντρε Φαραντούρη που είσαι τον Πειραιά τώρα και θα μας κάνεις κομμάτι εδώ πέρα κτλ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην είχε κέρδος. Και να μην μπορούσε να αλλάξει τη στιγμή. Εκ του αποτελέσματος δείχνει ότι έκανε λάθος. Εκ του αποτελέσματος. Ναι, γιατί περίμενε να δει πώς θα κινηθούν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα βγάλουν την απόφαση, με τι στοιχεία θα βγάλουν την απόφαση, τι λέει το σκεπτικό. Εγώ, και μπορεί στον πάγο τώρα να μαζεύουν. Ναι. Ότι δεν περίμενε σε καμία των περιπτώσεων να έρθει φάκελος, γιατί αυτός ήρθε τελευταία, με τις τραπεζικές συναλλαγές. Δεν το περίμεναν ότι θα υπάρξει αυτό το πράγμα. Και ο Ρούφ εκεί, η Βιτσόσκυλο, που τις έστειλε. Εικάζεσαι, Χρυσάνθε. Εικάζω, ναι, δεν μπορώ να. Εικάζει. Εικασίες κάνουν. Μα όλοι εικάζουμε. Ξέρουμε κάτι, ξέρεις. Εικασίες κάνεις. Και εσύ και εγώ και ο ΠΑΟΚ κάνει εικασία. Στο κομμάτι της συμμορίας που κατηγορεί. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις μηνύσεις. Τι θα αναφέρουν και να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν κάνει μήνυση ο ΠΑΟΚ απειλείται με υποβιβασμό. Επιτρέπεται να πας στα πολιτικά δικαστήρια. Ο Ηρακλής τη μία πτώση του από αυτό την έχει. Την ΕΠΟ όχι, την Επιτροπή φαντάζομαι μπορεί. Τι? Την Επιτροπή Επαγγελματικού. Άμα είναι, τι να κάνουμε. Άρα την Επιτροπή μπορεί, την Επιτροπή μπορεί. Είσαι σίγουρος? Ναι, μπορεί. Μάλιστα. Δεν είναι όργανο του ποδοσφαίρου, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα, άμα ισχύει αυτό που λέει ο Κώστας, μπορεί. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά μπορεί. Να τους ταράξει τις μηνύσεις τότε. Άρα, όποτε αυτή η επιτροπή βγάζει μια αρνητική απόφαση, θα τους κάνουμε μια μηνυσάρα, τους τρέχουμε στα δικαστήρια για 2-3 χρόνια. Θα μπλοκάρουμε τη διαδικασία και θα γίνεται τέτοιο. Και ελά, ολέ. Και. Ωραία. Και αυτό δεν λέω. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το κάνει από την αρχή αυτό, Στέργιο. Άνοιχε. Εγώ ξέρω ότι πήγαν απέναντι δικηγόροι και αναγνώρισαν την νομιμότητα της επιτροπής. Δίκασαν, κατέθεσαν υπομνήματα. Δεν θα πάει Χρυσάνθη ο ΠΑΟΚ και θα πει: κάνω μήνυση στον Φαραντούρη και την από τον Πειραιά. Θα πάει με συγκεκριμένα στοιχεία τι έκανε αυτό το διάστημα και πώς λειτουργήσε εντός και εκτός δικαστηρίων. Εάν λειτουργήσε εκτός δικαστηρίων. Ευτυχώς αν γίνει το δικαστήριο σε κανένα χρόνο δηλαδή. Γιατί τότε θα γίνει. Αν κάνει μήνυση. Είναι σε ακροατήριο οι συγκεκριμένες μηνύσεις. Οπότε θα ξέρουμε ακριβώς τι θα λέει ο ένας και τι θα λέει ο άλλος. Πάντως στην υπόθεση που από το 12 έχουμε 2020 και τώρα ουσιαστικά ξεκινάει. 20, ναι, γιατί πριν εγώ είπα 7 χρόνια, είναι το 19. Ναι. 20 θα σημαίνει. Άρα το 2028 θα εκδικαστεί λοιπόν η μήνυση ΠΑΟ κατά Αρκούδη. Όντως. Έλειπε ο Αλαφούζος και ο Μελισανίδης. Αλλά είπαν ότι είμαστε μέσω των δικηγόρων τους διαθέσιμοι όποτε μας καλέσετε. Αφού έλειπα. Σας καλέσαμε. Ήταν παρόντες ο Σαρής, ο Κουρίδης, ο Σταθόπουλος, ο Παγκοσταντίνου, όχι ο Βασίλης, ο Προύτζος, ο Μπριάκος, ο Δούρος, ο Ηλίας Πάθας και από τους μάρτυρες. Αυτά τα ονόματα που είπες, περίμενε. Όλα τα λέτε. Τα έχω ξεσκίσει όλα αυτά τα ονόματα εγώ. Δεν σε ακούω, Χρυσάνθε. Αποστόλη, εσύ μου στέλνεις, με έχει στείλει καμιά 23 μηνύματα από την Αγγλία ο Παοξής.
Τους έχω ξεσκίσει εγώ όλους αυτούς. Το Σαρί που βγήκε και είπε ότι αν δεν τιμωρηθεί ο Άρης με την κουρομπίλια, τότε δεν πρέπει να υπάρξει ποδόσφαιρο. Και την ίδια στιγμή υπήρξε παρέμβαση της πολιτείας και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού του Πασόκ, του Βενιζέλου, πώς το λέγανε, Κώστα. Πακόκ, του Πακόκ. Και είπε ότι αν δεν τιμωρηθεί, θα σταματήσει η χρηματοδότηση της πολιτείας. Oh. Κατά του Άρη. Τότε όμως δεν υπήρξε ούτε παρέμβαση βουλευτών, ούτε παρέμβαση κυβέρνησης, του Ευάγγελου Βενιζέλου τότε βεβαίως και του Σαμαρά, της Νέας Δημοκρατίας, ούτε κανενός. Και αλλάξανε το πρωτοβάθμιο που είχε δικαιωθεί ο Άρης, αλλάξαν την απόφαση, Στέριο. Σε πρώτο βαθμό δικαιώθηκε ο Άρης, πρωτοσέλιδο τα σπορ του Βορρά σκάνδαλο. Γιατί παρεξηγήθηκε που είπα προχθές σκάνδαλο των σκανδάλων. Τα σπορ του Βορρά σκάνδαλο, της Μακεδονίας τα σπορ του Βορρά. Του Βορρά σκάνδαλο, με την κουρομπίλια πεσμένη κάτω. Και στο δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ, μετά την παρέμβαση του κράτους, του Προέδρου της ΚΕΔ, του κυρίου Σαρή. Πώς τον λέγανε, από μία άρχιζε, πώς τον λέγανε τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, επί Βενιζέλου, δεν τον θυμάμαι. Ότι θα κόψω τη χρηματοδότηση στην ΕΠΟ. Έξαρχο. Όχι, από μη είναι το έξαρχος, βρε. Άλλαξε η απόφαση τότε. Λοιπόν, μεγάλο έξαρχο. Γι' αυτό υπάρχουν οι αντιδράσεις των Αριάνων και των Ηρακλείων. Ναι. Επιστρέφω λοιπόν το τι ακούς και στη δίκη από το Σοφοκλή Πυλάβιο, ο οποίος στην αρχή είπε. Κάτσε, περίμενε, να το πάμε τη σειρά. Τελειώσαμε με τις αντιδράσεις, πάω και τα λοιπά. Για να έχουμε και μια ροή, Στέριο. Υπάρχει κάτι άλλο που περιμένουμε σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω τι περιμένουμε, θα δούμε. Απλώς να αναφέρω κάτι που είναι θέμα επικαιρότητας. Όχι, αυτό θα το πούμε και αναλυτικά. Δεν το κάθε μέρα. Αναλυτικά θα το πούμε κιόλας. Γιατί αυτό. Σε λίγο αρχίζει και η δεύτερη εξέταση. Μπιτσαξής, ναι. Του Χρήστου Σάβα, πρώην μέλος της ΚΕΔ. Πάντως... Αυτός είναι από που έστειλε την επιστολή στην ΚΕΔ, νομίζω, που έλεγε ότι οι ορισμοί κάτι περίεργα. Δεν έκανε σοφότερο τους δικαστές ο Σοφοκλής Πυλάβιος, που στην αρχή είπε: εγώ ήρθα απλά για να δω πότε θα καταθέσω. Και του λέει: σήμερα καταθέτει. Λέγω: δεν ήξερα, δεν ήρθα. Τέλος πάντων. Δικηγόρος εδώ μεταξύ. Μίλησε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Εντάξει, νομίζω είναι στο ίδιο πνεύμα όλες οι μαρτυρίες που είχαμε και στις προηγούμενες δίκες. Που αθώθηκαν όλοι βασικά. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν ήμουν. Ερώτηση του εισαγγελέα έδρας του κ. Λακαφώση: είχε υποπέσει την αντίληψή σας κάτι για τη λειτουργία της ΚΕΔ? Απάντηση: έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Πολλά έχουν περάσει στις εταιρείες, 8. Θυμάστε κάτι για τον καταρτισμό του πίνακα διαιτητών το καλοκαίρι του 12? Άμπραβο, αυτή την καταγγελία έχει κάνει αυτός. Μετά το Euro λέει: ήμουν έτοιμος να φύγω, δεν θυμάμαι. Αυτός που έκανε την καταγγελία είναι εδώ μεταξύ. Από αυτόν ξεκίνησε. Αλλάξαν τα κόσια. Εδώ ένας φίλος με ρωτάει αν θα κάνει ο Γεωργίου μήνυση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για ψευδή καταμήνυση. Δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι τα βρήκα να πέσει ο ΠΑΟΚ τη μήνυση, οπότε. Δεν τίθεται θέμα. Για συνομιλία Μαρινάκη Θεοδωρίδη και το μέλλον του Πυλάβιου στην ΕΠΟ, μετά το 12 δήλωσε ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Δεν ξέρω, λέει, μπορεί να μιλούσαν γενικά. Ο Θεοδωρίδης είναι φίλος μου, λέει πάντως. Εσύ είστε τώρα. Να σα ρωτήσω κάτι. Δεν μιλάνε, δε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, δεν μιλάνε δηλαδή για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν μιλάνε. Εδώ όλη τη μέρα, όλη ο Αχιλλέας ο Μπέος δεν μιλούσε. Όχι. Τι όχι. Όχι, οι κασέτες ήταν άλλες. Άλλες ήταν οι κασέτες. Πήγαινε και δέχτηκε τις ομιλίες από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον με ποιος μιλάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Από νόμιμο. Εγώ διάβασα τις δύο τέτοιες, τις δύο, πώς τις λένε. Η μία που λέει για το δεύτερο που λέει για τον κρατούμενο κτλ. Δεν είναι ποινικό αδίκημα, αλλά είναι τίθεται ένα ηθικό θέμα, χωρίς καμιά αμφιβολία, που μιλάει με έναν δικαστικό λειτουργό και του λέει σε μισή ώρα θα βγει ο τάδε καταδικός. Όχι, δεν μιλάει με δικαστικό λειτουργό, μιλάει με πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι και δικαστικός, νομίζω. Έτσι όπως το διάβαζα, νομίζω δικαστικός. Τέλος πάντων, ήταν ανώτερος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο δεν νομίζω ότι είναι επιλήψη μου. Μιλάει με έναν δικηγόρο και του λέει θα σε γνωρίσει ένα εισαγγελέα. Κακό είναι αυτό, απαγορεύεται. Δεν ξέρεις εισαγγελίες, εγώ ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Αθλητικούς κιόλας. Τέλος πάντων. Και αυτή η υπόθεση έχει πολύ ψωμί και αυτές αυτό οι δύο... που σας είπε! Και αυτές οι δύο συνομιλίες δεν είναι μοναδικές. Είναι πάρα πολλές που έχει καταγράψει η ΕΕΠ. Έγινε αγώνας για να μην ακουστούν στο δικαστήριο. Θα ακουστούν όταν ξεκινήσει το δικαστήριο. Πάντως αυτό για τα στημένα παιχνίδια. Υπήρξε διακοπή. Ξεκινάει σε λίγη ώρα τώρα η επανέναρξη. Με την κατάθεση του πρώην μέλους της ΚΕΔ Χρήστο Σάβα. Έχουν ήδη βγει ημερομηνίες για τις υπόλοιπες έτσι. Εκδικάσεις, μισό λεπτό, 3, 5, 7, 13, 19 και 27 Φεβρουαρίου, οι 6 επόμενες για το μήνα Φεβρουάριο, θα έχει πολύ ψωμί, αν σε κάθε
συνεδρίαση εξετάζονται δύο μάρτυρες. Έχει πολύ ψωμί ακόμα η δουλειά. Εντάξει, καλό είναι ότι ξεκίνησε. Ναι. Ας ελπίσουμε να έχει ένα τέλος όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσοι είναι να καταδικαστούν, να καταδικαστούν. Όσοι είναι να αθωωθούν, να αθωωθούν. Να μην τους βαραίνει τους ανθρώπους και μια κατηγορία τόσα χρόνια. Γιατί φαντάζομαι δεν είναι και εύκολο. Εντάξει, για τους παίκτες είναι λίγο βαρύ. Πάντως, εάν υπάρξουν ενδείξεις και αποδείξεις για στημένα παιχνίδια, πρέπει και κάποιοι παίκτες να έχουν μπει μέσα. Δεν γίνεται. Δεν παίζει μπάλα. Ο ένας πρόεδρος της ΕΠΟ και ένας διαιτητής. Εννοείται. Χωρίς παίκτες. Κάποιος πρέπει να είναι. Δηλαδή, αν αποδειχτεί στημένο παιχνίδι, κάποιος παίκτης το έκανε. Ναι. Προφανώς. Νέες δηλώσεις του αγαπημένου σου, του Ηλία Αρκούδη, ο οποίος λέει ότι η Μαρούπα μας είπε ότι η Ξάνθη ανήκει στο Σαββίδι. Και μας το είπε, λέει, πριν γίνει η καταγγελία, πριν υπάρξει η εισήγηση κτλ., ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει μόνο επιρροή στην Ξάνθη, αλλά είναι δική του. Και επίσης τίθεται το τηλέφωνό του και της γυναίκας του και όλων στην διάθεση των αρμοδίων αρχών. Δίνει δηλαδή να ανοίξει αυτό που, α, που λέει ο Πάουκ, να ανοίξει το τηλέφωνο. Βέβαια, νομίζω ότι το κάνει και αυτός εκ του ασφαλούς. Γιατί δεν γίνεται. Επειδή ακριβώς είναι, Κώστα, τι είναι, πώς τον είπες, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν γίνεται να ανοίξει το τηλέφωνο. Πάντως από χθες ο Πάουκ. Μόνο για κακουργηματικές τέτοιες περιπτώσεις κτλ. Από χθες πάντως στον Πάουκ λέγανε ότι τα χαμογελάκια του Αρκούδη μάλλον θα κοπούν όταν πάρει στα χέρια του τη μήνυση και καλά θα κάνει να προσέχει πριν μιλήσει για τον κύριο Σαββίδη. Έλεγαν άνθρωποι του Πάουκ χθες. Και μετά έρθαν οι αποκαλύψεις για άλλα μέλη της Επιτροπής. Γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει ψωμί και τα πράγματα δεν είναι τόσο έτσι αθώα, ούτε είναι αγγελικά πλασμένα. Καλά, στο ποδόσφαιρο τώρα, αν πιστεύω ότι είναι αγγελικά πλασμένα, ρε Συστέργιο, εντάξει. Τι ψάχνουμε εντάξει. Τώρα. Το ότι ακόμα πάω για μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν έχει στα χέρια του το πόρισμα και το σκεπτικό της απόφασης, γιατί όσο κατεπήγον ήταν η απόφαση. Εξής, ότι τόσο κατεπήγον είναι και το κοινό. Μου λέει κάποιο κάτι πολύ σημαντικό. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει τώρα και πρέπει να το καταλάβει κι εσύ. Λέει το πόρισμα αυτό, όπως λέτε, έπρεπε να βγει γρήγορα. Χθες όμως ψηφίστηκε αλλαγή νόμου. Χθες. Ναι και. Το τι πόρισμα αυτό. Τι σχέση έχει αυτό έκανε τώρα. Τι σχέση έχει αυτό. Αυτό ακριβώς πάει πάνω από τώρα. Δεν να βγάλει ένα κίνηση λοιπόν όχι. Ο Αρκούδης και ο Φαραντούρης και ο Τόκι να πούνε. Περίμενε. Έχει αλλάξει ο νόμος. Όχι. Μια πες. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Γιατί είναι δεσμευτική η, πώς τη λένε, η εισήγηση. Είτε προβλέπεται υποβιβασμός, είτε προβλέπεται αφαίρεση βαθμών. Α, το άλλο πάνω από διαφορετικό από αυτό που καταλάβατε. Για την καθυστέρηση. Επιβεβαιώνει το δεσμευτικό του πράγματος. Ότι δεν έχει σχέση. Δεν σου πω, η καθυστέρηση δεν νομίζω ότι είναι καθυστέρηση. Τρεις μέρες δεν είναι καθυστέρηση. Ο Πάοκ θέλει το σκεπτικό. Έχει δίκιο. Να μάθει γιατί τιμωρήθηκε και με ποια στοιχεία τιμωρήθηκε. Μάλλον εισηγήθηκε η τιμωρία του. Έχει δίκιο ο Πάοκ σε αυτό το κομμάτι. Και περιμένει από μια επιτροπή που είναι πολύ γρήγορη. Αποδείχτηκε μέσα σε τρεις μέρες. Περιμένει να λειτουργήσει το ίδιο γρήγορη, να αφήσουν λίγο τις δουλειές τους οι άνθρωποι αυτοί. Όπως τις αφήσαν τρεις μέρες προφανώς. Και διαβάσαν 500 σελίδες και βγάλανε απόφαση Δευτέρα 6 ώρα. Το σουπεράκι διάβασα. Σε δίκη πρόεδρος μεγάλης ΠΑΕ της Αττικής και άλλοι 27. Δεν λέει όνομα. Open. Γιατί δεν λέει. Γιατί δεν λέει όνομα. Δημόσιο κρατήριο είναι. Γιατί μπορεί ο νομικός τους να τους έχει πει να μην πει λέει το όνομα. Για μην πείτε καλύτερα. Και όταν το open δεν λέει όνομα, κατάλαβες. Καλά, εντάξει. Γιατί δεν λέει. Κατηγορούνται. Βάλε φωνή να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε. Κατηγορούνται για εσείς συμμορίες και αλλιώς αποτελεσμάτων. 8 χρόνια τώρα. Η συνάδελφος μπορεί να το λέει το όνομα, αυτό εννοώ. Α. Η Σοφία Φασουλάκη. Πολλά χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ. Δικαστική συντάκτρια. Πολλά χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο break των Μία. Άρα δεν έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με κάποια αντίδραση άλλη του ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Το συλλαλητήριο. Προς τα εκεί θα πάμε σήμερα. Ναι. Θα πάμε. Πού το εννοείς. Προς τα εκεί θα πάμε. Ειδησογραφικά. Τι, δεν θα πάω εγώ συλλαλητήριο. Εννοείται. Έχεις εκπομπή. Για να έχετε και περισσότερο κόσμο, καλό είναι να πάω. Άμα μάθουν ότι είμαι εκεί, θα έρθουν περισσότεροι. Κώστα. Βέβαια. Και άμα πούμε ότι είναι και ο Κώστας, να δεις εκεί τι θα γίνει. Χαμό, Στέργιο. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο break. Ο κάθε λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρά, αρκεί να είναι στα πλαίσια της, που πρέπει. Της καθόλου δεν φαίνεται το κανάλι του. Εντάξει, αφού μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Όχι, και εγώ θα ήθελα, ναι. Τι είναι αυτό όμως από πίσω. Ο Βιερίνια. Μιλάει για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τι λέει. Ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, ξέρω εγώ τι λέει. Και πόσο πονάει όταν ο ΠΑΟΚ έτσι νικάει.
Εντάξει, εμείς συνάδελφος. Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό φέτος, γιατί δεν το ρίξαμε 4. Διάτριτο το πολιτικό σχέδιο εξόντωσης του ΠΑΟΚ, λέει το Open. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά. Μπαρμπαστάθης. Συνεχίζουμε. Μπαρμπαστάθης, Τέργιο. Όχι Μπαρμπαστάθης, Μπαρμπαχρήστος. Από τον Ετηρέο φαρμακοποιός. Και η Ξινή. Και ο Τομ Γκάν. Και ο Τομ Γκάν. Ο Τομ Κρούζ από τα Καμίνια. Έλα, έλα. Κανονική συμμορία. Ο Τομ Κρούζ. Λοιπόν. Ελαδάρα, ολέ. Ναι, αλλά δικηγοράρα τη Σουλούκου. Κορυφαία δικηγόρος. Κορυφαία. Και του Δόνη ήταν στην Ινδία. Κορυφαία. Κορυφαία δικηγόρος. Δεν την προσλάβει στον Άρη. Δεν έχουμε λεφτά τόσο να την πληρώσουμε. Την πάρουμε δανεική. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Ξεχάσαμε νωρίτερα να αναφερθούμε στο καταπληκτικό tweet του ευρωβουλευτή, δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Κίρτσου. Τι είπε ο Σιλάδης? Επισημάζει για Ιβάν, είπε ο Γιώργος Κίρτσος. Σαν επιτελητής έχει κάνει πολλά και καλά. Οι κυβερνήσεις τον αναγνωρίζουν. Σαν Ρώσος παράγοντας άσκησης βαλκανικής επιρροής, προκαλεί αντιδράσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τι είναι αυτή τώρα? Προφανώς είναι απόγονος του Αριστοτέλη ο κύριος Κίρτσος. Και του Σοκράτη. Ο Αριστοτέλη. Οι Ελληναράδες όλοι αυτοί. Ο Αριστοτέλη. Ευθεία γραμμή συγγένειας με τον Πλάτωνα. Αυτά τα θέλουν και τα κάνουν τώρα ή τα λένε από να ακούω, άγνοια, ας πούμε, ή βαρέθηκα να ακούω Ελληναράδες, εντάξει. Γράψε ό,τι θέλεις για τον Ιβάν Σαββίδη. Δικαίωμά σου είναι, ευρωβουλευτής είσαι, οκ. Okay. Μη μου το παίζεις έξυπνος τώρα και έχω... Δεν θέλω να άσου, εντάξει. Ο κάθε κύριος τώρα, οι Ελληναράδες αυτοί. Που για τη χώρα δεν κάνουν τίποτα. Όλοι τους. Παίρνουν το μεροκάμα από την Ευρωβουλή. Εμείς τους χειροκροτάμε. Και πηγαίνουν, έρχονται και στις Βρυξέλλες και τι καλά περνάμε. Και να έρθουν οι φίλοι μας και πάμε και να έρθουμε και ζωή συνεχίζεται. Εμείς τους χειροκροτάμε όμως. Να μην σου πω τους ψηφίζουμε. Γιατί ο Κι είναι ευρωβουλευτής, νομίζω. Ευρωβουλευτής είναι, ναι. Άρα... ετοιμαστείτε να κάνετε μήνυση στη Μαρούπα. Λέω εγώ. Ναι. Δηλώσεις πριν από λίγο. Ναι, ξεφωνίζει τον Αρκούδη και τα λοιπά. Που όπου μαλώνουν μεταξύ τους δεν γίνονται αυτά. Ναι, ωραία. Τον λέει ότι δεν αξίζει να φοράει παντελόνια και τέτοια τον Αρκούδη. Πολύ ωραία. Και μετά λέει: πράγματι, ο κύριος Σαββίδης πήρε την Ξάνθη. Προκύπτει από όλα τα στοιχεία. Χάνοντας τη χορηγία της Κόντα, ο Πανόπουλος ήθελε, ας πούμε, να ξεφορτωθεί την Ξάνθη. Δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα στο ξενοδοχείο και το γήπεδο της ομάδας. Και επειδή ο κύριος Σαββίδης δεν ήθελε να πέσει στα χέρια ενός Τούρκου επιχειρηματία, την πήρε εκείνος. Την έσωσε δηλαδή. Εντάξει, του είπα ότι στην ΕΑΔ θα υπάρξει μείζον εθνικό θέμα, όπως και έγινε. Του είπα ότι βεβαίως έχει υπάρξει παράβαση. Αλλά μην επιβάλλουμε εξωτερικές ποινές. Εγώ δεν ψάχνω να κλαίγομαι σε κάθε ραδιόφωνο που βγαίνω. Στέργιο. Στέργιο. Η Μαρούπα τα λέει, όχι ο Χρυσανθός. Η Μαρούπα. Χρυσανθέ, άσε μας κι εσύ. Όχι ο Αρκούδης, όχι ο Fundamental που τον λέει, πώς είπε το Φαραγούρης. Τελικά Χρυσανθέ της Μαρούπα ο λόγος έχει βαρύτητα ή δεν τελικά, έχει. Τελικά ναι, α, μπράβο. Χρυσανθέ. Θα σου πω. Εγώ εξετάζω κάθε φορά αυτά τα οποία λέει, αν στοιχειοθετούνται. Όταν λοιπόν βγαίνει και λέει ότι τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Και στην περίπτωση του Άρη λέει, άκουσα. Αντιλαμβάνεις και εσύ μια τεράστια διαφορά που υπάρχει. Δεν είναι ένα ρεπορτάζ του Άνω όπως το περνάτε. Είναι, όπως λέει η Μαρούπα, ο μεγαλύτερος εχθρός του Άρη τα τελευταία χρόνια. Εχθρός σε εισαγωγικά, γιατί έβγαινε και μιλούσε και εσείς την χειροκροτούσατε. Και λέγατε μπράβο και κάνετε πλάκα. Η Μαρούπα και ο Παναγόπουλος. Και τη βγάζατε. Και κάνετε χουλιαμά. Και τη βγάζατε. Εντάξει. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα. Απαντήστε πάνω στη Μαρούπα, πείτε της. Πείτε της κάτι και δεν την κάνετε μήνυση. Δεν είναι κάποια από αυτή που είναι συμμορία λοιπόν που έκανε όπως οι άλλοι. Όταν βγαίνει λοιπόν και το λέει αυτή, φαίνεται ρε Στέλιο ότι ισχύει. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν είμαι δικαστικός όπως και νομικός. Δεν έχω την απόλυτη αλήθεια. Αλλά δεν είναι ένα στοιχείο και για σένα ότι όταν το βγαίνει και το λέει αυτή, μετά από όλο αυτό το θόρυβο που έχει προηγηθεί, ότι κάτι γίνεται. Δεν ξέρω, εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπερασπιστεί. Δεν θα κάτσει να πέσει αμαχητή. Εννοείται. Αλλά από την άλλη, μην αδικείτε και όλους εμάς που ακούμε πέντε πράγματα από αυτούς εδώ πέρα και τα αναπαράγουμε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να αναπαράγουμε μόνο ότι λέει ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνω και εγώ τα ίδια θα έλεγα μέσα. Ακριβώς τα ίδια θα έλεγα, να ξέρεις. Μέσα σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και προσπαθείτε να βγάλετε την επιτροπή ότι δεν κάνει, ότι είναι παράνομη, ότι τα παίρνουν, ότι το ένα, ότι το άλλο.
Γιατί ξέρετε ότι στην ουσία της υπόθεσης δεν έχετε επιχείρημα για το αν την πήρε ή δεν την πήρε. Δική σου εικασία είναι αυτή και δική σου μετάφραση. Όχι, όχι, δεν είναι δική μου, είναι τοποθέτηση της κυρίας Μαρούπα πριν από λίγο σε ραδιόφωνο. Αυτή που δεν την έχετε εντάξει στη συμμορία και τα λοιπά, δεν είναι τα συναντήσεις με τον Μαρινάκι, τον Αυγενάκι, τον έναν και τον άλλον. Δεν είναι δική μου. Σου λέω τι λέει αυτή. Πώς λες, να σου πω κάτι. Εσείς δεν λέτε, ο Μάκης Γκαγκάτσης λέει ότι είναι αχυράνθρωπος ο Αυγενάκης του Μαρινάκη. Η κυρία Μαρούπα Χρυζανδέ άκουγε τις προάλλες τον Κυριάκο Δωμαίδη να τη λέει σε ευθέως. Έχω πει, λέει, πολλές φορές, κυρία Μαρούπα, ότι η επιτροπή δική σας είναι ένα πλυντήριο και δεν έχετε να τον πει. Τι να τον πει. Εγώ λοιπόν κρατάω, δεν κρατάω τη Μαρούπα, κρατάω του Δωμαίδη και λέω: είναι ένα πλυντήριο η επιτροπή. Το πλυντήριο είναι ότι ξεπλένει τις αμαρτίες. Άμα κάποια στιγμή. Την όποια καθαρσία. Άρα, λοιπόν, πάει να την καθαρίσει. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν πλυντήριο με τον Κώστα, θα είναι πλυντήριο και με μένα. Άρα βλέπω το. Εμένα με νοιάζει αν είστε ένοχοι. Αν είναι, είναι όμως 10 φορές πλυντήριο. Θα γίνει και μία 11. Δεν θα πω την 11η. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα δικάζουν οι άνθρωποι αμερόληπτα. Όχι. Χρειάζεται. Δεν έχω καμία. Κοίτα, άκουσε με. Είναι τόσο δυνατό ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι το πιο δυνατό σωματείο. Στην Ελλάδα. Δεν είναι ο Σαββίδης πιο δυνατός από τον Μαρινάκη. Στα κόλπα και σε αυτά, όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Στα κόλπα. Ναι. Ποια κόλπα, ρε Στεριό. Ποια κόλπα, ρε παιδιά. Ποια κόλπα. Μπάλα παίζουν. Στην ΕΠΟ πάντως είναι πιο δυνατός ο Σαββίδης. Έχει 8 εκπροσώπους και έχει έναν Ολυμπιακός. Κατά δήλωση αρθρογράφων του ΠΑΟΚ. Και 8 η ΑΕΚ. Άρα είναι πιο δυνατός. Στις ενώσεις είναι πιο δυνατός. Τις εκλογές τις πήρε όχι ο ΠΑΟΚ. Όχι ο ΠΑΟΚ, που λέει και ο Κώστας. Αλλά τέλος πάντων, ο υποψήφιος που υποστήριζε. Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσει ο Στέργιος, Στέργιο. Τι θα κάνει δηλαδή ο Μαρινάκης. Τι θα κάνει ο Μαρινάκης. Είπες, ξεκίνησε να λες ότι είναι πιο δυνατός. Ναι, είναι ο Ολυμπιακός πιο δυνατός και έχει μεγαλύτερες άκρες στην κυβέρνηση. Στη φετινή. Στη περσινή είχε ο ΠΑΟΚ. Και για 4 χρόνια είχε ο ΠΑΟΚ μεγαλύτερες άκρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, στα 4 χρόνια όμως που. Ο Μελισανίδης πώς γίνεται να έχει. Αυτό πήγα να πω. Στα 4 χρόνια που ο ΠΑΟΚ ήταν σούπερ δυνατός και ο Χαλίφης και τα λοιπά, ναι. Πήρε ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Του κλέψαν ένα. Πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Με κλοπή πήρε ένα και ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα στα 200. Αν ήταν Χρύσανθε, ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο νέος Μαρινάκης, θα έπαιρνε. Όχι, στα 5 χρόνια θα έπαιρνε 6. Αν δηλαδή. Όπως θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Αν στην επόμενη πενταετία λοιπόν. Στην επόμενη πενταετία έρθει ένα στον Άρη ισχυρός επιχειρηματίας. Και πάρει ο Άρης ένα πρωτάθλημα. Και πάρει και ένα Ολυμπιακός και ένα ΙΑΕΚ. Θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό να πάρει ο Άρης ένα πρωτάθλημα. Όταν στα 105 χρόνια, 106 χρόνια σου παίρνεις 3. Και μέσα σε μια συγκεκριμένη πορεία ξαναπαίρνεις πρωτάθλημα. Ενώ ο άλλος παίρνει 50 χρόνια πρωτάθλημα. Θεωρείς ότι είναι το ίδιο. Γιατί είπες πήραν από ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι απλό πράγμα να πάρει μια ομάδα εκτός του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά που λες. Αυτά είναι ως απάντηση Χρυσάνδη σε όσους αναπαράγουν έτσι με πολύ ευκολία ότι ο ΠΑΟΚ με τους ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Εντάξει, καλά. Χέρι-χέρι. Ήσασταν χέρι-χέρι. Και ακόμα είστε. Αν είναι χέρι-χέρι, ξαναλέω, Χρυσάνδη, δεν θα έκλειβε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Υπάρχει και ο Μελισανίδης ήταν χέρι-χέρι. Πήρε επιδότηση για το γήπεδο 20 εκατομμύρια από την κυρία Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είσαι ο μόνος που έχεις εύνοια σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Με το ΣΥΡΙΖΑ έγινε η τροπολογία αυτή και πλήρωσες 11 εκατομμύρια αντί για 50. Ορθώς τα πλήρωσες και μπράβο. Με το ΣΥΡΙΖΑ σου παραχωρήθηκαν τα εδάφη του ελληνικού λαού στον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας με τη δικαιολογία ότι δεν γίνεται και τίποτα εκεί πέρα, αλλά εκεί γίνεται. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν πάρα πολλές ευνοϊκές τροπολογίες όπως για τη ΣΕΚΑΠ για να ευνοηθεί ο μεγαλομέτωχό σου. Επί ΣΥΡΙΖΑ γιγαντώθηκε ο Ιβάν Σαββίδης στην Ελλάδα με Μακεδονία. Όχι, Μακεδονία Μπαλάς. Είναι επί ΣΥΡΙΖΑ ή επί Νέα Δημοκρατία. Δεν θυμάμαι. Έχει μια δράση πάρα πολύ μεγάλη. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ. Στέργιο. Ο ΠΑΟΚ είναι βέβαιο ότι θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο. Έχει κάνει δήλωση ο κύριος Σαββίδης ότι ο Μητσοτάκης θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Τι θέλει. Δικαιώθηκε. Ελληνική λύση. Δικαιώθηκε. Δεν δικαιώθηκε. Τι να κάνουμε. Όπως και ο Μαρινάκης, ορθώς λες, ήθελε Νέα Δημοκρατία. Και τη στήριξε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Αλήθεια είναι. Μια πραγματικότητα είναι αυτά. Αλλά εντάξει, μην λέμε ότι δεν πήγες καλά. Εντάξει, μια χαρά πήγαινες με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μια χαρά πας και με τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπω πάντως. Οπότε μην ψάχνουμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη, γιατί βλέπεις ότι
Ο ένας έτσι, ο άλλος γιουβέτσι και η διαπλοκή και είναι στο αίμα μας. Πάντα βρίσκουν τον στο τρόπο. Στο αίμα μας. Και εγώ ψάχνω τον πρωί τώρα το διευθυντή εδώ. Κάνω θες φίλο, να σου βρω. Το διευθυντή σε ένα γραφείο στην περιφέρεια. Ναι. Όλη την ημέρα παίρνω τηλέφωνο. Όλη την ημέρα. Από το πρωί παίρνω όλη την ημέρα τηλέφωνο. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί δεν μου λες εμένα. Για ένα προσωπικό. Να πάρω τον κύριο Τσιόλα. Θέλω να δείξω μια. Καλά, ας μην μιλήσω τώρα. Απευθύνθηκε ω Ηρακλή στον Χρήστο Τζαλτίδη. Ποιο Ηρακλή, τι σχέση έχει ο Ηρακλή, για δικό μου θέμα. Ακόμα περισσότερο. Είπε στο φίλο στον Χρήστο να πάρω τώρα τηλέφωνο. 7 τηλέφωνα πήρα και εγώ φίλου και μου είπα θα πάρει εκεί. Και θα μιλήσει με τον Τάδε. Αυτοί οι φίλοι σου σε αποφεύγουν, Κώστα. Όχι, με το κινητό του διευθυντή. Το κινητό το έχει. Όχι. Ξαναπάρε, θα λείπει. Τη Σουλούκου πιστεύει δεν έχει το κινητό του. Το δικό μου το έχει. Ζουγανάκι. Το δικό μου το έχει. Το έχει. Και όλη. Ο Μπίρδας θα έχει, πώς το λένε του ΠΑΟΚ, Μπίρδα. Πώς το λένε το δικηγόρο, Μπίρδας. Ο Μπίρδας δεν έχει το κινητό, τι παίρνει στην γραμματεία. Και ο κύριος Μπίρδας. Μόνο η Ξάνθη έχει το τηλέφωνο της γραμματείας. Που λέει γεια σας, να δηλώσουμε μια αλλαγή μετοχική σύνδεση θα θέλαμε. Ναι, μισό λεπτό. Με ενημερώνει Χρήστα Θεφίλος ότι δεν διάβασες όλη τη δήλωση της Μαρούπα. Γιατί λέει όταν τη ρώτησε ποιες είναι οι αποδείξεις της ότι ο Σαββίδης είπε για τον Σαββίδη ότι είναι ιδιοκτήτης της Ξάνθης. Ό,τι δημοσιεύτηκε. Θεσπορτ.gr του κυρίου Κουβεντίδη το site. Είπε λοιπόν. Αν είναι καλό το του κυρίου Κουβεντίδη τώρα. Αυτό μου στείλανε. Το διάβασε όμως. Αυτό μου στείλανε. Την άλλη φορά έκανε επανάσταση. Ναι, γιατί έλεγε. Γιατί έλεγε ότι ο Τυρμισά επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Τι ήταν τελικά, επέστρεψε. Τι ώρα. Λοιπόν, όπως με ενημερώνει ο Γιάννης. Όταν τη ρωτήσαν λοιπόν ποιες είναι οι αποδείξεις της, είπε ότι απλώς από προσωπικές μαρτυρίες. Δεν λέει όταν επισκέφθηκε την περιοχή, ακούστε, λέει το ηχητικό. Άρα δεν γράφτηκε όλο το θέμα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν φταίει το site. Εγώ διάβασα ότι. Την απομαγνητοφώνηση διάβασα, Αριστέριο. Τι να κάνω, δεν το έχει εδώ πέρα. Ο Χρήστα το διάβασε. Συγγνώμη κιόλα, να το μπροστά μου το έχω, θες το διαβάσει κι εσύ. Προφανώς λοιπόν ο Γιάννης άκουσε τη συνέντευξη. Ναι, αλλά άμα δεν συνέβη. Και προφανώς δεν τα βγάζει το μυαλό του. Η συνέντευξη δεν μπορώ όμως εγώ να κάνω. Κοίτα, ο Γιάννης το λέει. Εγώ διαβάζω την απομαγνητοφώνηση. Αν υπάρχει, να το σεβαστώ. Αλλά δεν μπορεί να με κατηγορήσει εμένα. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό που είπε η Μαρούπα είναι. Το είπε όμως. Η κυρία Μαρούπα είναι. Έολο. Αν είπε όμως Χρήσανθε ότι. Έτσι. Από μαρτυρίες που άκουσα όταν πήγα στην Ξάνθη. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αυτό που έλεγες πριν. Ότι άκουσε κτλ. Για το πριν. Γιάννη. Για το πριν. Τι για το η πριν. Η Μαρούπα απάντησε στην κατηγορία του Αρκούδη ότι πριν γίνει η καταγγελία. Η Μαρούπα μας είχε πει ότι ανήκει. Για το πριν είπε μαρτυρίες. Για το σήμερα είπε με βάση τα στοιχεία τα συντριπτικά. Τι προσπαθείτε να κάνουμε τώρα, το άσπρο μαύρο. Θα το ξαναπώ ότι ο λόγος της Μαρούπα, του Αρκούδη, του Αλεπούδη και του Λυκούδη δεν είναι de facto και δεν θα το πάρω αμάσιτο και ότι είναι οι κριτές των πάντων και έχουν το αλάθο του Πάπα. Όταν ρίχναν τον Άρη όμως, δεν λέγατε τα ίδια πράγματα. Νομιμότητα. Η νομιμότητα να επικρατήσει. Α, έτσι λέγατε, Γιάννη. Έκανες βλακεία. Γιάννη, λέγατε με το η Μαρούπα. Η Μαρούπα το είπε, η Επιτροπή. Εδώ μας προστάρετε του Παναγόπουλου τα κείμενα. Του Παναγόπουλου. Γιατί τι είναι ο Παναγόπουλος. 94 ήττες έχει. Όχι, δικηγόρος, αξιοπρεπής. Είπα εγώ ότι δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Απέναντι στον Άρη όμως δεν φέρεται αξιοπρεπός, Κώστα. Στους πελάτες του Χρήσανθε. Ποιους πελάτες του. Στους παίκτες που εκπροσωπεί. Όταν βγαίνει και λέει ότι η αύξηση του δικού κεφαλαίου που έκανε ο Άρης είναι προσχηματική στο ραδιόφωνο, Κώστα, ποιον πελάτη εκπροσωπεί. Και αποδεικνύεται από την τράπεζα Πειραιός. Τη διαδικασία. Ότι, και αποδεικνύεται από την τράπεζα Πειραιός ότι τα έβαλε κανονικά τα λεφτά ο Καρυπίδης και κέρδισε σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο και ο Καρυπίδης και η Ειρήνη Καρυπίδου. Καρυπίδη. Και τώρα είναι στο εφετείο. Είσαι τρέλα. Τη Δευτέρα καταθέτουν Αλαφούζος και Μελισανίδης ως μάρτυρες. Ωραία. Κοντά. Υπάρχει ένα κίνημα των βετεράνων του ΠΑΟΚ. Εμείς οι παλέμαχοι υποθέσεις του ΠΑΟΚ στηρίζουμε την ΠΑΕ και τον πρόεδρό μας Ιβάν Σαββίδη στον αγώνα για τη διαφύλαξη των κεκτημένων με ιδρώτα στο γήπεδο και φυσικά στη μάχη ενάντια σε όσους προσπαθούν να κυλιδώσουν την ιστορία του συλλόγου μας. Ο ΠΑΟΚ δεν καταδέχεται χάρες ούτε δώρα από κανέναν, απαιτεί όμως τους καρπούς του κόπου στο χορτάρι. Φτάνει η ασυλία και τα χατήρια των κυβερνήσεων στην ομάδα των πολλών αμφίβολων πρωταθλημάτων. Το δίκαιο θα κερδίσει η προσπάθεια να διακοπεί το πρωτάθλημα και να μην παίξει σε ντούμπα δεν θα περάσει. Ραντεβού στις 6 στην Καμάρα. Ο σύλλογος βετεράνων ΠΑΟΚ. Πότε είναι το μάτς, είναι και αυτό τώρα. 23 Φεβρουαρίου. Δεν γίνονται θα αυτά, έχει παιδιά. Πολύ ενδιαφέρον. Αν μη τι άλλο. Μπορώ να έρθω. Έλα μαζί μου. Διαπίστευση. Μαζί μου κανονικά. Δίπλωμα σας έχω. Θα πάω, Χρήστανε, θα πάω. Δεν θα σε ενοχλήσει άνθρωπος. Πάω κολυμπιακός. Γιατί να με ενοχλήσει. Αυτό λέω. Πάω κολυμπιακός. Ωραία. Λοιπόν. Να πάω κι εγώ. Υπάρχει ανακοίνωση σχετική του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ που καλεί τον κόσμο στο συλλαλητήριο. Όλη στην Καμάρα σήμερα στις 6. Σε αυτό το γήπεδο νικητής είναι πάντα ο λαός του ΠΑΟΚ. Αναφέρει η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία ένθεν και ένθεν για την υπόθεση. Ένθεν κακήθεν. Ταλαιπωρεί, απασχολεί τις τελευταίες μέρες και θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα, έχω την εντύπωση. Πολύ σημαντικό ερώτημα από φίλο, από τον Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ έχει απειλήσει, θα κάνει μηνύσεις παντού και μιλάει για σκευωρία. Σε αυτή τη σκευωρία η Ξάνθη τι ρόλο έπαιξε? Δίχως Ξάνθη υπόθεση δεν υπάρχει. Η Ξάνθη δεν έχει αντιδράσει σε τίποτα. Σε τίποτα. Δεν έχει καμία απολύτως αντίδραση. Δεν έχει πει. Γιατί? Υπάρχει καμία εξήγηση? Έχεις εξήγηση? Αν το πάω και τα σκευωρία να ρίξουμε τον πάγκο. Η Ξάνθη, ρε φίλε. Περιμένει το σκεπτικό. Καλά, δεν είπα Στέργιο. Περιμένει το σκεπτικό. Θα μπορεί να συμβαίνει και αυτό κάτι. Σου λέει, μα πώς να μιλήσω άμα δεν το σκεπτικό? Η Ξάνθη τι είναι? Περιμένει το σκεπτικό της Επιτροπής. Του Δημάρχου. Ο κ. Πιαλόγλου. Ο Πιαλόγλου πέρασε μέση του. Ο Σφιαλγία. Δεν το γνωρίζω. Έπεφτε η Ξάνθη και ο Πιαλόγλου είχε πόνο στη μέση. Και δεν πήγε. Δεν το γνωρίζω. Αν πέρασε ο πόνος. Ελπίζω να υπάρξει μια επιτροπή. Άλλη. Να μην έχει αρκούδι, μαρούπα, τίποτα. Να φύγουν όλοι αυτοί. Να οριστεί μια νέα επιτροπή. Αλλά να πάει ο κύριος Καλπαζίδης. Να πάνε οι εκπρόσωποι της Δημέρα. Να πούνε πώς μεταφέρονται τα χρήματα από τον ένα στον άλλο. Να πάει η Ξάνθη, να μην έχει, να μην πονάει η μέση τους. Και επίσης αυτή η επιτροπή να δικάσει και για τον Τζίλο. Να δικάσει και για τον. Για τα στημένα. Για να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη, Στέργιο, σε όλους. Όχι επειδή δεν θα υπάρξει δικαιοσύνη σε όλους, να την γλιτώνουν όλοι. Και να την πληρώνει ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Καλαμαριάς και ο Πανιώνιος. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που λέει ο Αρκούδης και τον ξεφωνίζεται, έχει και ένα δίκιο. Ας μας πει η κάθε κυβέρνηση να βγάζουμε ένα νόμο και η τιμωρία να μην αφορά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ας το πούνε και αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Χρήσαν, δεν πρόκειται να αλλάξει το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κυλάει η μπάλα στην Ελλάδα. Γι' αυτό είμαι ήρεμος σήμερα, να ξέρεις. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί και απογοητευμένος παράλληλα. Εγώ τα άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν ήμουν 10 χρονών. Καθόμουν έτσι αποσβολωμένος στην τηλεόραση τα μεγάλα τραπέζια τότε της εποχής και το μαχαίρι στο κόκαλο για τη βία και δεν γίνεται άλλο. Και έχει φτάσει 2020, έφτασα 40, ακούω τα ίδια πράγματα από διαφορετικούς ανθρώπους. Όλο αυτό είναι οι προηγούμενοι. Όλο αυτό είναι μόνο οι κακοί οπαδοί, δεν φταίει κανείς άλλος παράγοντας για αυτά τα χάλια. Οι διαιτητές όλοι είναι λάδι, δεν έχει τιμωρηθεί ούτε ένας. Και έχουμε δει στην Ελλάδα απίστευτα παιχνίδια, απίστευτα. Απίστευτα. Με μεγαλύτερο, ξαναλέω, γιατί το είχα δει live το παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός το 0-0. Με 50 αποφάσεις βάρος του Αστέρα Τρίπολης. Δεν έχει συμβεί ξανά τέτοιο παιχνίδι. Δες το βίντεο, Χρήσανθε. Να μην τον έσωσαν τον Αστέρα Τρίπολη. Δες τις αποφάσεις, δεν με νοιάζει αν ήταν ο Αστέρας. Ο Παθρακικός ή. Ορίστε. Ο Αστέρας έβγαλε ανακοίνωση. Δεν θυμάμαι τι έχει κάνει. Εμένα μου έχει μείνει η διαιτησία του Σπάθα. Τον Αστέρα τον κρατήσαν στην κατηγορία. Από το 80 και μετά. Τον Αστέρα ρίξαν τον Ηρακλή. Το 70 είχαμε κάτι λίτσες. Και τον κρατήσαν στην κατηγορία. Το 70 είχαμε κάτι λίτσες και κάτι μεθυσμένους Βούλγαρους και Σκοπιανούς. Και φέτος την πιο ευνοημένη ομάδα στο πρωτάθλημα, τον Όφη, τον παρουσιάζεται, όχι εσύ. Όσοι αυτόν που παίζει μπαλάρα και είναι η πιο ευνοημένη ομάδα στο πρωτάθλημα. Αν και πλησιάζει ο Παναθηναϊκός τώρα με τα 9 πέναλτι που έχει πάρει φέτος. Γιατί κάποια στιγμή, όταν είχε ο Άρης 3 πέναλτι την τέταρτη αγωνιστική πέμπτη, λέγανε ο Άρης είναι πρώτος σε πέναλτι. 9 πέναλτι έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. 9! Διπλάσια από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός. Πώς να μην βγει ο Αλαφούζος μετά που είδε τι είπε ο Πιλάβιος χθες στο SDNA. Είδες τι είπε? Τι είπε? Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να παίξει. Ναι, να παίξει στην Ευρώπη. Ενώ είναι τιμωρημένος δηλαδή. Πώς θα παίξει? Ενώ είναι τιμωρημένος, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες. Θα βγει. Κατάλαβες γιατί ο Αλαφούζος βγήκε και είπε είναι καλός ο ΙΕΠΟ. Απ' τη μία η ΕΠΑ καθυστερεί τις μεταγραφές του Άρη. Γιατί αργεί να απαντήσει στη FIFA. Δεν κάνει μεταγραφές ο Άρης. Απ' την άλλη υπάρχουν βάσιμες. Πώς υπάρχουν? Είναι τιμωρημένος. Και να βγει δεν παίζει. Θα σβηστεί η τιμωρία απλά. Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες. Μας το φέρουνε σιγά σιγά για τον Παναθηναϊκό, τον ευνοημένο που άλλαξε ο νόμος και δεν έπεσε. Ενώ την προηγούμενη χρονιά έπεσε ο Ηρακλής. Με τον ίδιο νόμο. Είναι εξοργιστικά τα πράγματα. Και όλοι ξέρεις που πατάνε Στέργιο. Αυτό δεν τιμωρήθηκε αυτός. Γιατί δεν τιμωρηθώ εγώ? Αυτό δεν τιμωρήθηκε αυτός. Γιατί δεν τιμωρηθώ εγώ? Και υπάρχουν πάντα 2-3 λακαμάνγκς οι οποίοι τιμωρούνται. Γι' αυτό τρελαίνομαι εγώ πάρα πολλές φορές. Αλλά τέλος πάντων. Α δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, θα εγώ θέλω πάντως για να στο κλείσω να φύγει και ο Αρκούδης και η Μαρούπα και ο Φαραντούρης και όλοι αυτοί από τις επιτροπές αυτή που είναι τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι καμιά δεκαετία χρόνια.
Είχαμε τα δύο new entry από Πειραιά και τα λοιπά, αλλά οι προηγούμενοι ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι σε όλα. Αμυστή κιόλας, Στέργιο μου. Σαν τον Τάσο. Αμυστή. Να φύγουν όλοι αυτοί από τις επιτροπές και να οριστούν άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μεγάλος Βενιζέλος. Βλέπω να καταργείται. Τι? Βλέπω να καταργείται. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να έχει. Έχει ένα γραφειοκρατικό ρόλο τελικά που μα σε σχέση με το ποδόσφαιρο, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να επιβάλλει ποινή. Τη στέλνει στο τέτοιο. Άρα. Είναι μια έμεση προσπάθεια ελέγχου από το κράτος στο ποδόσφαιρο, στο αυτοδιοίκητο. Για να μην το αφήσει μόνο του. Όταν το κάνουν δεσμευτικό. Κατάλαβε, για να μην το αφήσει, για να το ελέγχει κατά κάποιο τρόπο. Και καλά, για να μην αφήσει το ποδόσφαιρο μόνο του και σου λέει αυτή είναι όλη η. Μα όταν κάνει δεσμευτική εισήγηση, ρε Κώστα, δεν μπορεί ο δικαστής να αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν μπορεί. Γιατί τώρα δεν μπορεί, ενώ πριν μπορούσε, γιατί τώρα είναι τακτικός. Ο ρόλος της Επιτροπής Χρυσάθε ποιος είναι. Γιατί τώρα είναι τακτικός ο δικαστής στην Super League. Να ελέγχει. Πριν ήταν συνταξιούχοι, να είχαμε να λέγαμε. Να ελέγχει, δεν είναι. Ναι, να πιστοποιητικά κτλ. Γιατί σου λέει ο Ομοσπονδίες δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Ο δικαστής δεν μπορεί να έχει γνώσεις. Όχι, οι Ομοσπονδίες δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Ναι. Για μετοχές και τέτοια πράγματα. Δεν μπορούν, δεν έχουν. Ε. Οι Ομοσπονδίες δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Τόσα χρόνια πριν πώς γινότανε. Πώς. Ναι. Έλα, βγάλε μια φορολογία. Έλα. Δώσε μεταγραφή. Τώρα συστέλνω. Ναι, ρε. Έλα, ρε. Ναι, ρε, έχουμε. Τι δεν έχουμε, έχουμε φορολογική ενημερότητα. Γιατί τώρα τι γίνεται. Αντώνη. Γιατί τώρα τι γίνεται. Αντώνη Ρέμο. Γιατί τώρα. Λες ότι αθώθηκες Κώστα και εσύ. Με τον ανοίγεις και εσένα. Παραγράφηκε. Δεν αθώθηκες λοιπόν, παραγράφηκε. Παραγράφηκε το αδίκημα. Έγινε όμως. Παραγράφηκε. Απλά δεν προβλέπονταν υποβιβασμός. Έτσι. Που το αλλάξανε το πρόστιμο και το κάνανε. Για να σε ρίξουνε. Για να σώσει τον Αστέρα Τρίπολης. Η γελή. Δεν υιοθετώ χαρακτηρισμούς. Αλλά τότε να πέσουνε, έλεγε. Ο ευρωβουλευτής που θύχτηκε για τον ΠΑΟΚ. Στέργιο. Να φύγουν από τη μέση γριές γιατί ενοχλούνε. Είπε. Δεν είναι νόμιμα υποκλοπήσα. Είναι εκπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με ένα πολύ πιο σημαντικό θέμα κατά την άποψή μου. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την υγεία ενός παιδιού. Απλά πέρα από αυτό, να πω, εγώ θα το πεις εσύ για το θέμα, μόλις έρθουμε. Να πω ότι έχει γίνει νέα βελτιωμένη πρόταση στο Βέλεθ από τον Άρη. Είναι πάρα πολύ. Είναι διπλάσια τα χρήματα από ό,τι παίρνει τώρα για δύο χρόνια. Άρα φεύγει. Στεριό. Ναι. Και τα μηνύματα είναι θετικά. Τώρα τι να σου πω. Δεν τι διπλάσια. Α, είπαμε από 200-300 και τώρα πήγε 200, ας πούμε. Αυτό ζητούσε γύρω στα 300. Μπράβο. Ο Άρης του δίνει γύρω στα 260 από τα 130 που έπαιρνε. Εντάξει, κοντά είναι. Συν πόνους και τα λοιπά. Νομίζω θα τα βρούνε. Κλείσαμε. Αν δεν έχει συμφωνήσει κάπου αλλού το παιδί, νομίζω θα τα βρει με τον Άρη. Αλλά... Πάω. Ελεύθερο είναι, μπορεί να τον υπογράψει. Σέντερ μπακ δεν θες, Στέργιο. Όχι, έχω τέσσερις. Πάντως στη συγκεκριμένη, συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο, πάντως ο Άρης έχει πάρει έναν ποδοσφαιριστή, τον Τουρμισάη. Ο Πάκ δεν έχει πάρει κανέναν. Με τόσα πολλά λεφτά. Πώς δεν έχει πάρει. Αποπροσανατολίστηκε όμως από την υπόθεση αυτή και δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Το τμήμα σκάουτινγκ ασχολείται με τη Μαρούπα και τον Αρκούδη. Ωραία πέρασε, Στέργιο, έτσι. Χωρίς καμία μεταγραφή και δεν ασχολείται κανένας. Καλό αυτό. Δεν χρειάζεται μεταγραφή, πρώτος είναι. Δεύτερος. Πρώτος είναι. Δεν χρειάζεται μεταγραφή. Δεν χρειάζεται, όχι. Κομμαδάρα έχει. Έτσι είναι, Στέργιο. Οι μεταγραφές είναι αλλού στο ποδόσφαιρο. Ο 756 γράφει. 56. 756. Όχι το Βυσόσκυλο. Εντάξει. Ρέτο, Μεδεγίν μπροστά στη χώρα μας είναι άγια πόλη. Ακριβώς. Όντως, Μεδεγίν, φοβερό. Δεν έχεις άδικο. Μην πενταχτείς, Κρίζαθε, ενώ σε όλο τον τρόπο λειτουργίας όλα τα χρόνια από το 1834. Συμφωνούμε. Σωστό. 897 λένε πίσω από ένα μεγάλο μίσο κρύβεται μια μεγάλη αγάπη. Κρίζαθε, μάλλον είσαι κρυφοπαοξής. Τελικά εκεί καταλήγω. Στέλνει ο φίλε. Δεν είμαι. Κόβεται το μήνυμα μετά. Το άρα και ο Σταύρος είναι φιλοαριανός. Κρυφοαριανός. Παιδιά, έχουμε θέμα μετά. Τελειώνεται. Το Βυτσόσκυλο σε άλλα νέα. Στις επόμενες μέρες περνάει το νέο ασφαλιστικό που τα προηγούμενα μπροστά του είναι χαδάκια. Καλησπέρα στον άγριο Μεδεγίν των Βαλκανίων. Στο άγριο Μεδεγίν. Εντάξει, χθες υπήρχε κάτι θετικό. Είναι και τέτοιο. Λαφέρ επικοινωνιακή. Χθες δώσανε μαζί με του ΠΑΟΚ αυτό το θέμα. Πέρασε ένα επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και δεν συζητάει κανένας γι' αυτό. Δηλαδή δίνει μια παροχή, ρε παιδί μου, παίρνει λεπτά. Βέβαια. Τόσο λαθέρ είναι! Δεν ασχολείται κανείς. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Σε λίγο μαζί. Συνεχίζουμε. Πάντα εδώ στην Τρόικα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Πάρα πολύ πιο σημαντικό, ας με επιτραπεί έτσι αυτή
υπερβολή στην έκφραση, αλλά. Στην πραγματικότητα, ναι, αλλά. Πολύ πιο σημαντικό. Στις συνειδήσεις όσων μας ακούνε, δεν νομίζω. Πολύ πιο σημαντικό, επαναλαμβάνω και επιμένω. Συμφωνώ μαζί. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο και με αυτές. Α, ναι. Τις ανοησίες που συζητάμε εδώ και πολλή ώρα και ο κόσμος ταλαιπωρείται και μαλώνει μεταξύ του για τις ομάδες και για τα συμφέροντα κάποιων ιδιωτών στο φινάλε. Καλησπέρα σε τον άνθρωπο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Γουλιδάκη, ο οποίος είναι ο πατέρας του Μιχάλη και κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει τον Μιχάλη έτσι ώστε να βρεθούν οι ανάλογοι πόροι και να μπορέσει ο Μιχάλης να προχωρήσει σε ιατρικές εξετάσεις και επεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν στη Γερμανία μόνο. Κύριε Γουλιδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε στη Γερμανία νομίζω αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Και άκουσα και αυτά που είπατε σχετικά με τους φιλάθλους. Ναι. Έγιναν και εδώ κάποια πράγματα. Άγιναν και εκεί. Έγινε μια συγκέντρωση προχθές και χτες. Σε ποια πόλη είστε, κύριε Γουλιδάκη? Βερολίνο είμαστε. Θέλω να σας πω το εξής, ότι πήγα και χώθηκα, να το πω έτσι, μαζί με τους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι είχαν σημαίες, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, και το λέω αυτό, γιατί... Του ΠΑΟΚ σημαίες, έτσι, του ΠΑΟΚ συλλαλητήριο ήταν, συγκέντρωση. Ναι, αλλά έλα όμως που υπήρχαν φιλάθλοι οι οποίοι ήταν οπαδοί του Άρη, του Ηρακλή. Μαζί τους, όλοι μαζί, ήταν πιασμένοι, αγκαλιασμένοι, να το πω έτσι, προχωράγανε. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το μήνυμα που είχαν περάσει και προσπαθούσαν να περάσουν ήταν για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά για τον πόλεμο και καλά που γίνεται στην πόλη μας. Ναι. Ξέχωρα από το τι έγινε με τον ΠΑΟΚ, αυτό που μου έκανε, σας λέω και πάλι, τρομερή εντύπωση ήταν ότι ήταν όλοι ενωμένοι. Κάτι που δεν συμβαίνει εδώ. Κάτι που δεν συμβαίνει εδώ ποτέ, όντως. Και πολύ καλά σας έκανε εντύπωση. Πραγματικά. Όχι, ναι, δεν συμβαίνει και μου είναι. Μάθαμε, και εγώ προσωπικά έμαθα, ναι, ότι δυστυχώς, αν θέλετε πέσω το έτσι, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έδειξε απολύτως τίποτα. Ναι. Ούτε ραδιόφωνο ούτε τηλεόραση. Δεν ενημερώθηκαν προφανώς και δεν ενημέρωσαν. Για να τα δείξει, βέβαια, ένα τηλεοπτικό ελληνικό μέσο πρέπει να έχει εικόνα από εκεί. Δεν είναι, ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Θα μπορούσαν να στείλουν αν έναν ανταποκριτή. Κάλυψη, να στείλουν. Κάποιος με ένα κινητό. Νομίζω ότι είχε γίνει κάποια επαφή από μέρους των ανθρώπων αυτών, γιατί είναι σε κάποιους συλλόγους, τέλος πάντων. Είναι συνδέσμους, ναι. Και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από κανένα κανάλι. Έχει κανάλι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Σωστά. Μπορούσαν να γράψουν οι ίδιοι ένα βίντεο και να το στείλουν και θα έπαιζε. Πλέον στην τεχνολογία. Νομίζω κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Σε αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Πάμε στο πιο σημαντικό. Πάμε στο πιο σημαντικό, λοιπόν. Το σημαντικό είναι το εξής. Ναι. Θα ήθελα καταρχήν να κάνω. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να μας βοηθήσουν. Και θα ήθελα επίσης να σας πω το εξής, ότι ευχαριστώ τον κύριο Τσαλόπουλο για την κατάθεση που έκανε. Ναι. Και περιμένουμε τον και επικεφαλής το της ομάδας Ζόλη. Ναι. Και περιμένουμε και το ΕΚΑΣ από τον κύριο πρόεδρο κάποιες καταθέσεις, μια κατάθεση, τέλος πάντων. Εμείς από την ΕΚΑΣ. Ναι. Την Ένωση Κρατοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα που απαιτούνται. Γιατί, πόσο μιλάμε? Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς θα ξεπεράσουμε τις 13.000 ευρώ μαζί με το επιβατικό που πρέπει να γίνει. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα και στη διαμονή μας και στη διατροφή μας και στις μετακινήσεις μας και γενικά για ό,τι πρέπει να γίνει. Έχουμε κλείσει ένα μήνα εδώ πέρα και παραπάνω και δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να περιμένουμε μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, και αν τυχόν δεν μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα υπόλοιπα 5.000 ευρώ που μας λείπουν για να μπορέσουμε να κάνουμε την δουλειά μας σωστά και να φέρω πίσω το Μιχάλη νικητή, είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να επιστρέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να διαμέσω του σταθμού σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εξυπηρέτηση, να το πω, ή όπως θέλετε το πέστε το. Καθήκον, για να μπορέσω να κάνω αυτή την έκκληση για τα 5.000 ευρώ.
Κάνω λοιπόν αυτή την έκκληση σε όλους τους φιλάθλους του Ηρακλή, σε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, σε όλους τους φιλάθλους του Άρη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη βασικά και στο ποδόσφαιρο έτσι. Σωστά. Και στο μπάσκετ, στους δύο κυριότερους, να το πω έτσι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, μεγαλομέτωχος, τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Καρυπίδη, στους επιχειρηματίες της πόλης μας, οι οποίοι είναι πανάξιοι άνθρωποι και μοχθούν και αυτοί. Ελπίζω να μας ακούει κάποιος και να μας βοηθήσει στη Μητρόπολη μας, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, αλλά κυριότερα στους απλούς ανθρώπους του μεροκάματος, γιατί πιστέψτε με, αυτοί τελικά είναι που μας βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια και μας συμπονούν. Όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτοί από το δικό τους υστέρημα είναι που μας βοηθούν. Θα ήθελα εδώ να μου επιτρέψετε να σας παρακαλέσω να μου ανοίξετε μία παρένθεση και να πω ότι οι πολιτικοί να μην συγχαίουν αυτό που υπηρετούν με την υγεία. Η υγεία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Αλίμονο. Και την εκάστατε πολιτική. Γιατί ακούστηκαν διάφορα πράγματα και είμαι πολύ στεναχωρημένος. Σήμερα είναι ο Μιχάλης. Αύριο μπορεί να είναι κάποιο άλλο παιδάκι. Ή κάποιος άλλος κύριος ή κάποια άλλη κυρία. Ναι. Αλήθεια, πού είναι η βοήθεια αυτών όλων. Σωστά. Και λέω το εξής, ότι χωρίς ακολουθία κάμερας ή ακολουθία κάποιου μικροφόνου δεν μπορεί να γίνει και να ψηθεί μια πίτα. Μιλάω λιγορικά, αλλά σωστά. Και κύριε Γουλιδάκη, πείτε μας λίγο. Να τους παρακαλέσω, ναι, να μην συγχαίουν την πολιτική με την υγεία του παιδιού. Τον τρόπο να πούμε, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε μπορεί. Υπάρχει κάποιος λογαριασμός, υπάρχει κάπου... Ναι, υπάρχει και λογαριασμός, τον έχουμε και θα τον αναρτήσουμε. Και το κινητό μου όποιος θελήσει, ναι, και το κινητό μου φυσικά μπορείτε να το δώσετε όποιος θελήσει, να έρθει σε άμεση επαφή μαζί μου. Θα τα έχουμε στη γραμματεία του σταθμού. Οτιδήποτε άλλες λεπτομέρειες θέλει. Το λογαριασμό και θα το πούμε. Και φυσικά ο κύριος Λυκόπουλος από την Πρεσβεία έχει και τον προϋπολογισμό πάνω κάτω που έχει βγει και όπως σας τον είπα στην αρχή. Νομίζω ότι το ποσό που αναφέρεται δεν είναι μεγάλο για κάποιους ανθρώπους που μπορεί όχι, το όχι, να όχι, είναι... Και έπρεπε να έχει μαζευτεί εδώ που τα λέμε. ΕΚΑΣ, ναι, αν γίνει και η κατάθεση από το ΕΚΑΣ που μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Πρόεδρος, θα πηγαίνουμε μόνο για 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Μακάρι να μαζευτούν τα χρήματα αυτά άμεσα. Όσα κάποιος πίνει σε μια... Άμεσα. Σε μια βραδιά στα μπουζούκια. Σε μια... ναι. Σε μια ομοσπονδία. Λοιπόν, οτιδήποτε και αν οτιδήποτε, είναι, οτιδήποτε. Έχω περισσότερη εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια, πιστέψτε με, στους απλούς ανθρώπους όπως είπα πριν, παρά στους όλους όσους έχω αναφέρει. Ελπίζω τόσο και εγώ προσωπικά, όσο και ο γιος μου, να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Στον Ηρακλή τι δράση θα υπάρχει, Κώστα? Και εμείς αυτό ελπίζουμε και αυτό ευχόμαστε. Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά ματς, Χρύσανθε, μια προσπάθεια να μαζευτούν χρήματα. Δυστυχώς δεν έχουν μαζευτεί αρκετά, πρέπει να το πω. Και σε αυτό θα πρέπει να εντείνουμε όλες τις προσπάθειές μας για να μαζευτούν επιτέλους τα χρήματα. Σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια μαζεύονται κάποια χρήματα, αλλά μέχρι στιγμής είτε γιατί ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει, γι' αυτό και είπαμε να μιλήσει ο κύριος Γουλιδάκης στο ραδιόφωνο. Ναι. Είτε γιατί δεν. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι δεν είναι καλά ενημερωμένος ο κόσμος. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε να πάνε, ναι, όλα καλά και να μπορέσουμε να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Γιατί ήδη υπάρχει αυτή η κούραση, να το πω έτσι εισαγωγικά. Σίγουρα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως σας το είχα αναφέρει και εσάς, κύριε Κούση, με νύχια και με δόντια κρατάω τον γιο μου εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Τάξη, υπομονή και δύναμη, υπομονή και δύναμη. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Και θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συνέχεια στο σταθμό σας. Ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Γουλιδάκης. Εμείς να πούμε ότι όποιος θέλει να βοηθήσει, καταρχήν να απευθυνθεί στο σταθμό για πιο εύκολο. 287-888, να του δώσουμε τα στοιχεία. Στον τραπεζικό λογαριασμό είναι στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό GR. Τώρα είναι αρκετά μεγάλο, πρέπει να το σημειώσετε. Θα το πω αργά. 310-171-00-9600-913-6177.
2-10-8-8-4. Θα το ξαναπώ μια φορά ακόμη. Αύριο να τηλεφωνούν, όχι σήμερα. Από αύριο. Από αύριο, ναι. Και θα έχει και μηνύματα στη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Και θα έχει και γραμματεία τον αριθμό που λέει ο Κώστας τώρα. Να τον αναρτήσουμε τον αριθμό, ναι. Κώστα. Στο Facebook, Facebook. Στην αυριανή μας εκπομπή. Παιδιά, εδώ για το Μιχάλη μπορείτε εδώ. Στην αυριανή εκπομπή θα αναρτηθεί και στο. Τώρα θα το αναρτήσω. Αύριο πριν την εκπομπή. Ρε. Τώρα και εσύ. Αφού τώρα το λέμε. Τώρα τελείωσε η εκπομπή. Δεν αύριο. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει από τώρα για αύριο. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά και για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει όλους να μας ευαισθητοποιήσει και να βοηθήσουμε. Όντως το ποσό δεν είναι μεγάλο. Μπράβο σε αυτούς που ήδη έχουν βοηθήσει. Και έχουν δώσει κάποια χρήματα για να μπορέσει ο Μιχάλης να κάνει εγχείρηση στην καρδιά και εξετάσεις ακριβές, στις οποίες βέβαια εδώ το ελληνικό κράτος, είπαμε Χρήσανθε, δεν τις εγκρίνει ο ΕΟΠΗ και πρέπει να πάει στη Γερμανία για να γίνουν. Λοιπόν, θα έχουμε τα στοιχεία στη συνέχεια για όλους τους φίλους ακροατές που θέλουν να βοηθήσουν και μπορούν, εννοείται, έτσι ο καθένας όσο μπορεί. Και ένα ευρώ, 15.000 Θεσσαλονικής από ένα ευρώ, ορίστε, μαζεύτηκαν τα λεφτά. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Λοιπόν, αυτά και για αυτό το ζήτημα στη σημερινή Τρόικα για να ξεφύγουμε λίγο, έστω και με λίγη μελαγχολία για όλο αυτό που γίνεται, για το ότι ένα παιδί νέο έχει την ανάγκη μας για να μπορέσει να βρει την υγεία του, να ξεφύγουμε λίγο από τα ποδοσφαιρικά και όλα αυτά τα νομικά πλέον που έχουμε αναγκαστεί, Χρήσανθε, να γίνουμε και νομικοί και λογιστές και δικηγόροι και αστυνομικοί και γιατροί και τα πάντα. Στέργιο, έχουμε τίποτα? Όχι, δεν έχουμε. Διαβάζω μια τοποθέτηση καινούριο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είμαι απέναντι σε οποιαδήποτε αδικία συμβεί για οποιαδήποτε ομάδα της πόλης, σαν Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Θα είμαι λοιπόν απέναντι σε οποιαδήποτε αδικία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Η τοποθέτηση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, αλλά η ουσία είναι που σα είπα ότι. Έχει και άλλες ομάδες, Δήμαρχε, η πόλη. Το είπε, φίλε. Και άλλες έχει. Σε οποιαδήποτε δικία συμβεί, ναι, ομάδα ναι. Της πόλης, θα είμαι εντάξει. Απέναντι. Okay. Τι είπε. Σε οποιαδήποτε δικία θα είναι κοντά. Σωστό. Για ομάδα της πόλης. Ωραίο. Mm. Έτσι πρέπει. Ως αντιδήμαρχος, βέβαια, έλεγε να πέσει ο Άρης. Είπε. Σε σχολείο. Έλα, αρχίσατε τώρα. Χρήσα, δε, άκουσε με. Εντάξει τώρα, καφενιακά είναι. Έχετε κάνει σημαία. Εντάξει. Αν το πει αυτό τώρα ένας βουλευτής, θα πας έξω από την κυβέρνηση και θα κάνεις όχι ομοιβία. Ψυχολογική. Ψυχολογική. Πάσε μας, όποιος πλήττει το σύλλογό μας, να τον κατακεραυνώνουμε. Αυτό που είπε τότε ο Ζέρβας είναι απαράδεκτο. Το είπε. Το είπε σε σχολείο. Το ακούσαμε, το ξέρουμε. Το παραδέχτηκε ο ίδιος. Ευχήθηκε να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να πέσει ο Άρης. Σε μαθητές. Χουλιαμά έκανε με ένα διαμαντή, ναι. Εντάξει, χουλιαμά. Δεν το είπε σε κάποια εκδήλωση. Να βγει ένας βουλευτής τώρα να κάνει λίγο γουλιαμά με τον υποβάσμα του ΠΑΟΚ. Και εσείς να πείτε, εντάξει, γουλιαμά κάνει. Στέλνω τώρα, μιλά σοβαρά. Μιλά σοβαρά, ρε φίλε. Όχι, δεν δικαιούται να κάνει. Αντιδήμαρχος της πόλης και δήμαρχος τώρα. Μόνο είναι ΠΑΟΚ. Καλά κάνει. Εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπερασπιστώ το ζήτημα. Τον υπερασπίζει λανβασμένα τώρα όμως. Έχει τοποθετηθεί ο ίδιος για το πώς έγινε αυτό. Πάντως δεν είναι έτσι πώς το λες. Ακριβώς. Το έχει πει, αλλά κανένα φορά είναι και πώς το λέμε. Δηλαδή. Πώς είναι, δηλαδή, πώς είναι, για να καταλάβω, πες το χουλιαμά του αντιδημάρχου, να πέσει ο Άρης, τι ωραίος χουλιαμάς είναι αυτός. Είναι καλός χουλιαμάς, άμα κάνει δηλαδή τώρα ένα χουλιαμά ένας της Νέας Δημοκρατίας με να πέσεις εσύ. Τι θα πει, χουλιαμά θα πεις. Θα πεις πρόσχε τι λέτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για αστείο δεν πρέπει να τα λέτε αυτά, αυτό θα πείτε ρε Στέργιο. Εντάξει ρε φίλε, μην με εξοργίζεις τώρα, τον υπερασπίζεσαι, λάθος του ήτανε. Το κατάλαβε και αυτός ήταν λάθος του και γενικά ο Ζέρβας με τις τοποθετήσεις του. Το τελευταίο διάστημα δεν με ενοχλεί ως δήμαρχος, αλλά δεν μπορεί να μου λέει για όλες τις πόλεις και να έχει πει αυτό το πράγμα. Μην μιλάς, μην λες τίποτα. Μην λες για όλες τις πόλεις. Πες ο ΠΑΟΚ. Το σέβομαι. Ο πατέρας του έκανε το γήπεδο της Τούμπας, είναι ΠΑΟΚ. Το σέβομαι απόλυτα, 100%. Και γενικότερα ως δήμαρχος, για το καθήκον του ως δήμαρχος, δεν μου έχει δώσει κάποια αφορμή για την πόλη. Γιατί αυτό είναι που πρέπει να κρίνω εγώ το Ζέρβα. Αλλά μην μας βγάζετε από τα ρούχα μας, είπε να πέσει ο Άρχη, το πήγε για πλάκα. Εμείς αν λέμε κάτι για πλάκα πρέπει να μας φάτε. Βασικά δεν σηκώνεται πλάκα για τον ΠΑΟΚ. Και σε άλλα θέματα νομίζω ότι. Εδώ ο Ρέμος είπε ΠΑΟΚ. Ο Ρέμος είπε ΠΑΟΚ. Και γράφτηκαν 50 κείμενα. Επειδή είπε στο My Love Story, πως το λέγανε εκείνο την εκπομπή με τη Βανδύ, είπε αντί για ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ. Και πέσατε να τον φάτε. Oh. Δεν έκανε πλάκα και ο Ρέμος.
Πρέπει να προσέχει πώς μιλάει για τον ΠΑΚ. Χουλιαμά. Να κάνετε, εσείς θέλετε μόνο να κάνετε χουλιαμά. Θέλετε να βάζετε μπροστά τραχτέρ, να πετάτε αεροπλανάκια, υγριές, να μας κοροϊδεύετε, ναι, να κάνετε κτλ. Και μόλις πούμε κάτι για τον ΠΑΟΚ, όμως μιλάς έτσι για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι, ρε Σιδερή. Καλά κάνουν, ρε Χρυσανθέ. Έτσι πρέπει. Εντάξει. Ο καθένας για την ομάδα του. Εσύ δεν το βλέπεις το ποτήρι αυτό που είναι δικό σου πιο ωραίο από το δικό μου. Εξοργίζομαι στην υπεράσπιση του κυρίου Ζέρβα για αυτό το πολύ μεγάλο λάθος που έκανε. Ως πολιτιακός παράγοντας, ως αντιδήμαρχος. Τότε ήταν άλλο και τώρα είναι δήμαρχος. Δεν είπα κάτι. Ξαναλέω, το μόνο που θα μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή ήταν να το πάω εκδικητικά και ό,τι κάνει Ζέρβα θα τον βρίζω. Δεν το κάνω. Εντάξει. Γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος κάνει πέντε πράγματα για την πόλη. Ναι, με την πλατεία ελευθερία τι έγινε, Ξανθέ, όλα εντάξει. Είναι ελευθερία σήμερα. Με το μετρό τι έγινε, εντάξει. Ο δήμαρχος θα κάνει για το μετρό. Δεν πρέπει να κάνει. Τι να κάνει, δήμαρχος. Ξέρω εγώ. Να πιέσει κάτι. Μιλά και εσύ ότι να είναι τώρα, ε. Ναι, να μην κάνει. Να μην κάνει, ρε Ξανθέ. Να πιέσει, να γίνει δήμαρχος σε Σύνδο. Τι μου λες τώρα να μην, τι μπορεί να κάνει. Στη Σύνδο έχουμε καλό δήμαρχο. Το ξέρω. Αυτά. Εγώ δεν θέλω κανένα από όλου αυτού να πιάσουν στόμα του τον Άρη. Όχι και πέρα κάνουν ό,τι γουστάρουν του άλλου. Όχι, να πιάνουν όλου στο στόμα του, αλλά να του πιάνουν με σωστό τρόπο. Εντάξει. Με σεβασμό στην προσφορά στην πόλη. Η συγκέντρωση των φίλων του ΠΑΟΚ θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά από το Λίμπερο, από νωρίς μέχρι ότι όποια ώρα τραβήξει. Η κινητοποίηση, η διαδήλωση, η πορεία, συγκέντρωση, όπως θέλετε, μπορείτε να την πείτε. Ωραία, θα έχουμε λεπτομέρειες και τώρα θα πει και ο Κωστής κάποια πράγματα. Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12, να είστε καλά. Γεια σας.